αν λειτουργούσαν οι θεσμοί στην Κύπρο, ο Αναστασιάδης θα ήταν τουλάχιστον στο δικαστήριο. Και αν λειτουργούσαν τα μύτια όπως έπρεπε στην Κύπρο, η κυβέρνηση του Αναστασιάδη θα είχε πέσει 10 φορές. Μπορεί να πάει ο Δρουσιώτης στο δικαστήριο. 10 φορές τουλάχιστον. Εντάξει, okay. Αλλά και τούτοι έπρεπε να μιλούν την ώρα που πρέπει. Όχι μετά την απομάκρυνση από τον ταμείο. Να το ρευκάλαμε 2 φορές μετά. Θυμηθήκαμε να πούμε ήταν που είχαμε δει. Προφανώς δεν είναι διόρισε ικανούς, διότι παίζουν άλλα πράγματα μέσα στο μυαλό του. Διότι ήθελε ότι να κάνω ανοίγμα στους συναγερμικούς που μαζί μου. Θέλω να βάλω δίκο ΕΔΕΚ, θέλω να βάλω κοντινούς μου. Πιέζεται ο κόσμος και λέει περνούμε όλοι δύσκολα. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Δεν περνούν όλοι δύσκολα. Οι τράπεζες της Κύπρου έχουν κάνει ρεκόρ όλων στην ιστορία τους σε υπερκέρδη. Και όχι γιατί είναι καλοί τραπεζίτες, και για το γνωμοδοτικό, που δεν φάνηκε για τους διορισμούς των δημοκρατικών, ότι μίλησαν και με το ΕΛΑΜ. Διότι δεν το καταλάβεις που το διόρισε τον άλλον. Έτσι το θέμα είναι γιατί δεν μπήκαν μες στο Facebook του άλλοι ανικανότητα τούτοι να δουν τα πελάρες έγραφε. Επειδή διόρισε ένας τέλεχος του ΕΛΑΜ. Γιώργο μου, προεκλογικά θυμάσαι που τον ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι θα συζητήσεις με το ΕΛΑΜ και ΕΛΑ λένε δεν κλείνουμε την πόρτα. Μετά άλλαξε κάτι άλλη ημέρα και πάει λέγοντας. Διεθνώς η εικόνα είναι ότι είναι η Τουρκία ήταν που είναι, αλλά και εσείς Ελληνοκύπριοι δεν πολύ θέλετε. Τούτη εικόνα άφησε, και ο Αναστασιάδης, διότι αν είσαι εσύ ένας πρέσβης ή οποιοδήποτε και ακούεις δημόσια τον πρόεδρο να λέει θέλω να λυθεί το Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων, αλλά μετά που είμαστε μόνοι μας, έλεγα σου καλύτερα κάνουμε διχοτόμηση, προφανώς δεν θα πάρεις σοβαρά την κυβέρνηση. Μόνο αν γινόταν το ένα χιλιοστό από όσα έκαμε ο Αναστασιάδης επί Χριστόφια, θα ήταν κρεμασμένος στην πλατεία Ελευθερίας. Πε μου, αν για οποιοδήποτε άλλον πρόεδρο της Κύπρου είχε να ακουστεί ότι συζήτησε με την Τουρκία τα δύο κράτη, γιατί δεν διχοτόμησε. Δεν θα ήταν κρεμασμένο στην πλατεία Ελευθερία. Συμπεριμένος μας καλεσμένος, με το που μπήκε μέσα στο στούντιο, έδωκε μας εισήγηση για το πώς να αναδιαμορφώσουμε το σκάκι. Κάμαμε το, αλλά δεν ξέρουμε να που σημαίνει. Εγώ αξίζει. Κάτι ψηλιαστικά. Θεωρώ ότι ήθελε να μας πει ότι από τη μια είναι η εξουσία και από την άλλη είναι ο λαός. Έτσι είναι. Νομίζω ήβρεν το ρεστής. Ναι. Είναι ένα μήνυμα, ότι εντάξει, δεν πιστέψα ότι να το κάνετε όντως. Εκάμαμε το. Αλλά το κρατήσε τα είναι. Δεν είχε κάνει τίποτε με τον ΛΟΑΤΚΙ που είναι. Όχι μόνο, όλοι μπορεί να έχει ότι πίσω από τα χρώματα του οποιοδήποτε είναι ποια συμφέροντα υπάρχουν. Ακριβώς. Όποιος καταλαβαίνει ο συμφέρον του, το κοινωνικό με του την έννοια, καταλαβαίνει ότι άλλος πως οι διαχωρισμοί. Είναι διαφορετικός τρόπος να σκέφτεσαι και να βλέπεις την κοινωνία. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην Πάφαν τον Γιώργο Κουκουμά, εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής της επαρχίας Αμοχώστου, του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία. Γιώργο, καλωσορίσες το. Καλώς σας ήρθα. Ήρθα από την άλλη πλευρά της Κύπρου, αλλά ελπίζω ότι είναι αξίζει. Ευχαριστούμε που ήρθες. Και αλήθεια είναι ότι ήσουν στην ώρα σου πολλά πιο συνεπείς που μέναν τουλάχιστον, Αναστάσεις, εντάξει, πάντα. Εντάξει, ο βασικός παρουσιαστής της εκπομπής πάντα αρκεί, αλλά θέλω να μας εξηγήσεις πρώτα με το όνομα του ΑΚΕΛ, γιατί άλλαξε, είπε μας δύο ιστορικά. Γιατί αλήθεια τώρα το πρόσεξα. Το που άλλαξε είναι άλλαξε το όνομα του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ κόμμα παραμένει ΑΚΕΛ. Απλά από τις αρχές της δεκαετίας του 90, το ΑΚΕΛ έκαμε μια συνεργασία με κόσμο που μπορεί να ήταν μέλη του ΑΚΕΛ, αλλά είτε ανήκαν στον χώρο της αριστεράς ή πιο πέρα από τον χώρο της αριστεράς. Το ονομάστηκε τότε ως ΑΚΕΛ Αριστερά, Νέες Δυνάμεις. Και με τούτον το συνδυασμό κατεβαίναμε στις εκλογές. Γι' αυτό και με άνθρωποι που δεν ήταν μέλη του ΑΚΕΛ ήταν μαζί μας, μπορεί να εκλέγονταν στα ψηφοδέλτια σε θέσεις ή να ήταν στα ψηφοδέλτια. Γενικά είχαμε μαζί και η πορεία. Τώρα, 30 χρόνια μετά, με στα πράγματα που προσπαθούμε να αλλάξουμε τούτον το διάστημα, πέρα από αλλαγές που κάνουμε και εσωτερικά δικές μας, το πώς οι δομές, οι λειτουργίες, είπαμε ότι και τούτον το θεσμό τέλος πάντων πρέπει να τον κάνουμε λίγο πιο συγκροτημένο,
να το βάλουμε σε μια πιο στερεά πολιτική βάση και με τον διαφορμή εδώ κάνουμε το κι άλλο όνομα, ονομάζεται Κοινωνική Συμμαχία. Άρα το όνομα που άλλαξε είναι ένα πλάτο περιτύλιγμα. Θες να πεις ότι αλλάξαν ουσιαστικά και μέσα πράγματα. Ναι, ας πούμε πέρα από το ΑΚΕΛΟΣ κόμμα, αν πάρουμε τούτο το πράγμα που είναι η συνεργασία με άλλους ανθρώπους, το έναν είπαμε ότι πρέπει έτσι να το συγκροτήσουμε, να τα βάλουμε λίγο στο χαρτί, τι μας ενώνει με τον κόσμο. Έναν οίκου στο ΑΚΕΛ, σεβαστόν, έχουν άλλη ιδεολογική αφετηρία, αλλά απλά συμπορευτήκαμε για τους ψήφους, ότι μας ενώνουν κάποια πράγματα. Τα θέματα του Κυπριακού, τα θέματα, όπως βλέπεις, τα κοινωνικο-οικονομικά, του ρατσισμού, του περιβάλλον, ότι έχουμε την ίδια αντίληψη μας τα πράγματα, ένα εν τούτο. Και το δεύτερο, ότι θέλουμε να ακούγονται και περισσότερο, όταν να παίρνουμε εμείς αποφάσεις, μπορεί να μην συμμετέχουμε στα σώματα, αλλά πρέπει με κάποιον τρόπο να βρούμε να ακούεται η άποψή τους. Γι' αυτό, τούτη είναι η προσπάθεια που κάνουμε το διάστημα. Και παράδειγμα, ας πούμε, επειδή είχε την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι Μέλανη, η Μέλανη, για να είχε λόγο στο ψηφοδέλτιο μας, είναι το, εκφράζουν τούτο το πράγμα. Είναι άνθρωποι που δεν είναι το ΑΚΕΛ. Η κοινωνική συμμαχία πλέον. Μάλιστα, ναι. Είναι με τον το η κοινωνική συμμαχία. Αντί και πολλοί άλλοι άνθρωποι που. Αν δεν κάνω λάθος, οι νέες δυνάμεις παλιά είχαν λόγο να λόγει ψήφων ή κάνω λάθος. Όχι, δεν συμμετείχαν στα όργανα, αλλά για παράδειγμα, όταν είχαμε να συζητήσουμε κάτι σοβαρό που αφορά τη Βουλή, τι θα κάνει το ΑΚΕΛ στον κρατικό προϋπολογισμό, καλούσαμε και τους βουλευτές μας, που μπορεί να ήταν μέλη του κόμματος, αλλά ήταν των νέων δυνάμεων, να έρθουν να συμμετέχουν σε εκείνη τη συζήτηση. Δεν μπορούσαν να ψηφίσουν, κάνω λάθος. Όχι, εν τούτο. Είναι ολό, παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα λόγου. Αλλά με θεωρείς ότι πάμε και ψηφίζουμε και έχουμε καυκά. Είναι για να συνθέσουμε απόψεις. Με το νέο. Όχι, εν τούτο. Θα έχουν σε κάποιες φορές δικαίωμα λόγου, θα το θεσμοθετήσουμε ένα λίγο πιο πυκνό. Τούτα ούλα, επειδή μπορεί να μην προκοφτούν τον κόσμο, αλλά. Εμένα προσωπικά κόφτημαι, γιατί εγώ θέλω να δω αλλαγές. Τα κόμματα. Εν τω που συζητώ σε όλες τις εκπομπές ότι κάπου τα κόμματα μείναν στασιμά και κυρίως το ΑΚΕΛ. Εν ευχάριστο που ακούμε ότι το ΑΚΕΛ, είναι η δεύτερη φορά που το ακούω, ότι κάνουν οι εσωτερικές αλλαγές. Να το εξετάσουμε, θέλω να πάρουμε step by step τη συζήτηση και θέλω να δούμε ποιες είναι οι αλλαγές. Εντάξει, μια τσέπιεν για μια συζήτηση, ας το πάρουμε στη νέα ηγεσία, ας πούμε. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Κυπριανού, Βύση, Στεφάνου, υπάρχουν διάφορες. Και ποιες είναι. Κοιτάξτε, η ηγεσία πάντα έχει το δικό της στυλ ο καθένας. Ο άνθρωπος, ο γενικός γραμματέας, πάντα έχει το δικό του στυλ. Ξέρετε σε ποια περίοδο είναι, σε ποια περίοδο βρέθηκε η ηγέτης. Αν είναι δύσκολο για τον κόμμα, δύσκολο και για τον ίδιο. Αλλά εντάξει, νομίζω ξέρετε το ΑΚΕΛ, τις πολιτικές αποφάσεις, τις επιλογές, συλλογικά που τις παίρνουμε. Έρθει ένα άλλο γενικό γραμματέα και να αλλάξει άρδιν την πολιτική του ΑΚΕΛ. Αλλά ο καθένας έχει το δικό του στίγμα και το δικό του στυλ. Ενώ δεν μπορεί να τα συγκρίνει. Ακόμα τον Χριστόφια, τον Άντρων τον Κυπριανού, μετά τον Στεφάνο, ο καθένας είναι και στην εποχή του. Διαχρονικά βλέπουμε ότι αν κάτι χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ, και τούτον πολλές φορές έκανε το και ας μου επιτραπεί ο όρος δυσκίνητον που τις διαδικασίες ως κόμμα. Ήταν το ότι εξαντλείται ο διάλογος, εξαντλούνται οι διαδικασίες ψηφοφορίας. Είναι αρκετά δημοκρατικές οι διαδικασίες που συμβαίνουν εσωκομματικά. Υπήρξε ποτέ περίοδος στην οποία η πλειοψηφία εσωτερικά του κόμματος και τα όργανα ήταν σε διαφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, δηλαδή να μην μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να περάσει την αντίληψη του για κάποια πράγματα. Να σου πω, νομίζω δεν είναι έτσι η φάση. Τα χρόνια που τουλάχιστον συμμετέχω εγώ στα όργανα, ήσουν όμως πολλές φορές που τα παρθήκαν αποφάσεις πλειοψηφικά. Για παράδειγμα, τώρα στις τελευταίες εκλογές δημοσιοποιήσαμε το ότι κάποιοι ψήφισαν εσωτερικά στην Κεντρική Επιτροπή έναν υποψήφιο, κάποιοι στήριξαν άλλον υποψήφιο. Όταν ήταν να πάρουμε απόφαση για το σχέδιο, αλλά είχε διαφορετικές απόψεις. Τούτα, ξέρετε, μετά από πολλά χρόνια, αποφασίσαμε και εμείς ως εαυτούς μας ότι εν υγεία, εν πολλά καλό να υπάρχουν. Αν δεν υπήρχαν, ίσως να ήταν πρόβλημα να δεν υπήρχαν. Σημαίνει εγκόφτη τον κόσμο, οι συζητήσεις που κάνουμε, εγκόφτη τα μέλη μας. Αλλά ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση. Διότι τουλάχιστον εμείς, ιδιαίτερα ο κόσμος της αριστεράς, έτσι είναι λίγο πιο πολιτικοποιημένος, πιο συνειδητοποιημένος, αναλύει τα πράγματα πολλά παραπάνω, καμιά φορά αναλύει τα παραπάνω από το κανονικό. Αλλά πρέπει να γίνεται τούτη συζήτηση.
Τα μέλη μας δεν θέλουμε απλά να έρθουν να ψηφίσουν ή να έρθουν να κάνουν τη δουλειά, την προεκλογική, όταν έχει τέτοια πράγματα. Θέλω να μου πείτε την άποψή του. Ας πούμε τώρα που κάναμε τη συζήτηση στο τελευταίο συνέδριο για το τι να αλλάξουμε εσωτερικά στις δομές και στις λειτουργίες μας, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Έχετε κόσμο, πρόκειται το ένα, πρόκειται το άλλο, ευκήκαν πράγματα μέσα από τη συζήτηση. Εντζετούτα η πολιτική. Ενώ είναι και η εσωτερική συζήτηση η πολιτική. Επειδή ρώτησα σε ένα πράγμα και μου απαντήσεις να ξαναεπαναφέρω. Παρακαλώ. Κυπριανού, Βύση Στεφάνου, τι διαφορετικό έχουν να φέρουν στο τραπέζι? Να σου ξαναπώ. Γιατί αποφεύγω. Συλλογικό όργανο. Συλλογικό όργανο, καταλαβαίνω το. Αλλά ο καθένας προσπαθεί να βάλει την ταυτότητα του και τον τρόπο δίκηση. Να σου πω είναι που κάνουμε τώρα με τη νέα ηγεσία και με τον Στέφανο Γενικό Γραμματέα, αλλά γενικά με την. Κάμαμε το καταστατικό συνέδριο που είχε μεγάλη σημασία. Ναι. Είπαμε ότι το ΑΓΕΛ την ιδεολογία του και την ταυτότητα του δεν θα την αλλάξει. Δηλαδή έχει και απόψεις ότι πρέπει να το. Το 30, όπως ισχύει και εδώ σε όλα καταστατικά. Πρέπει να έχει το 70% παρόντες για να αλλάξει ή ενισχύουν τα πράγματα. Όχι, ενισχύουν τα. Αλλά δεν υπήρχε. Αποφασίσαμε ότι ζήτημα ιδεολογία πολιτική ταυτότητα δεν πρόκειται να αλλάξει το ΑΓΕΛ, γιατί πιέζαμε να τσιωτούν το πράγμα κάποιοι. Ναι. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε πράγματα στις δομές και στις διαδικασίες. Και ναι, ο Στέφανος με τούτον το ρόλο να θέλεις, ναι, έβαλε το στίγμα του κάτω ότι πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Και επίσης, αν θέλετε να πούμε παραπάνω είναι που να αλλάξουμε, και το άλλο που κάνουμε μεγάλη προσπάθεια τώρα είναι να αναδείξουμε, να ασχοληθούμε πολλά περισσότερο με τα πράγματα που απασχολούν την κοινωνία σήμερα. Για παράδειγμα, το στεγαστικό, προβλήματα νέοι γονείς. Να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα να μας τα πράγματα. Και με πρωτοβουλίες μες στη Βουλή και να μιλήσουμε με κόσμο. Πάντα κάμναμε το, αλλά νομίζω θέλει πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι κάμναμε στο παρελθόν. Τούτο νομίζω έτσι είναι το στίγμα τούτο το χρόνο. Εσύ βρίσκεις και ότι κάμνει το και πετυχαίνει το να προσεγγίζει τούτα τα θέματα τα πιο άμεσα που απασχολούν την κοινωνία σήμερα, που μια οπτική που έχει αριστερή χρειά, αριστερό χαρακτήρα. Γιατί η δική μου αντίληψη είναι ότι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό μετατοπίστηκε προς τα δεξιά. Τούτον αισθάνομαι ότι σε κάποια σημεία πήρε μαζί του και το ΑΚΕΛ και είναι κριτική που ασκείται αρκετά συχνά. Ένα παράδειγμα για να το κάνουμε. Για παράδειγμα, για τις προεδρικές εκλογές, η επιλογή του υποψηφίου. Ο κύριος Μαυρογιάννης, τον οποίο προσωπικά στήριξα κιόλας, εξαίρετος άνθρωπος, εξαίρετος χαρακτήρας καταρχάς, αλλά θεωρώ ότι είναι αριστερός. Δηλαδή, και ο ίδιος, αν το ρωτήσεις, θεωρώ ότι αυτό προσδιορίζεται ως αριστερός. Και από κάποιες επιλογές του που έκαμε αργότερα μετά τις προεδρικές, τις οποίες σαφώς δεν μπορούσε να ελέξει το ΑΓΕΛ. Για παράδειγμα, συναντήσεις του με τον πρέσβη του Ισραήλ. Δείχνει σου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Το ΑΓΕΛ στις προεδρικές μια φορά κατέβηκε με υποψήφιο αριστερό στέλεχος του ΑΓΕΛ και πάλι και το πρόγραμμα του της διακυβέρνησης δεν ήταν το πρόγραμμα του ΑΓΕΛ. Ήταν ένα πρόγραμμα πιο προοδευτικό που θα το μπορούσε να στηρίξει ο κόσμος πέραν της αριστεράς, όπως και έγινε. Εμείς έχουμε την αντίληψη ότι ειδικά για τις προεδρικές μπορεί και πρέπει να κάνεις συνεργασίες. Αν θέλεις να βάλεις το στίγμα σου κάτω, γιατί έχουμε και αντίθετη κριτική. Ότι βολεύκεστε στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, αν θέλεις, πρέπει να κάνεις συνεργασίες, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να συνεργαστείς με ανθρώπους που δεν ταυτίζεσαι πλήρως μαζί τους, αλλά να βάλεις στο χαρτί κάποια πράγματα τα οποία μας ενώνουν και τα οποία θεωρείς ότι είναι κρίσιμα τώρα. Και για μας το κρίσιμο τότε, τουλάχιστον το 23, ήταν ότι πρέπει να γίνει αλλαγή, να φύγει ο συνεγερμός πριν κυβέρνηση. Που δεν έγινε ακριβώς αυτό το πράγμα. Μετά από 10 χρόνια κυβέρνηση συναγερμού, παρά το έναν ποσοστό. Αλλά πριν να το κλείσω. Εγώ νομίζω ήταν πολύ καλή επιλογή ο Μαυρογιάννης και ποιοτικά και το πρόγραμμα που έβαλε κάτω. Και αν θέλει και το ήθος που έφερε μέσα στη δημόσιο διάλογο. Και νομίζω θα ήταν ένας πολύ καλύτερος πρόεδρος, ακόμα και αν δεν ήταν αριστερός, ακόμα και δεν έκανε αριστερές πολιτικές σε όλα τα πράγματα. Θα ήταν ένας πολύ καλύτερος πρόεδρος από αυτό που έχουμε σήμερα. Να βάλω τα 10 cents μου λίγο στη συζήτηση. Παρακαλώ. Ανοίξαμε το θέμα προεδρικές. Να ανοίξετε τα ούλα έτσι πολλά. Ανοίξαμε το θέμα προεδρικές. Υπήρχε μια περιρροή ατμόσφαιρα, δεν ξέρω τουλάχιστον στην Πάφο, ότι ακόμα και το ΑΚΕΛ να έφυγε στην Προεδρία δεν είχε τα στελέχη. Τα τόσο ικανά στελέχη ώστε να
να βάλουν στα υπουργεία και να πάει η χώρα ένα βήμα παρακάτω. Θεωρείς ότι ισχύει το πράγμα ή... Πρώτον, δεν ισχύει. Επειδή, για να το ξεχωρίσουμε, ότι εφόσον οι υπόλοιποι υποψήφοι ήταν από τα υπόλοιπα άλλα κομμάτα, ο Μαυρογιαννής έμενε μόνο με το ΑΚΕΛ. Σωστά. Ναι, είσαι και πολύ άλλον κόσμο, μπορεί να μην έρθει ένα άλλο κόμμα. Ναι, πολιτικά, άλλο... άρα δεν θα έρχουν τα στελέχη από άλλα κόμματα να μπουν στην κυβέρνηση Μαυρογιάννη. Μπορούν να κάνουν ένα ανοίγμα, αλλά το πιο πιθανό ήταν να ακούσει όχι. Θεωρείς ότι μόνο του Δακέλ είχε τα άτομα να στελεχώσει μια κυβέρνηση και να δέσει κανένα σε κάθε υπουργείο. Μα ήταν αυτό ο σκοπό του, το ζήτημα. Ακριβώ το ήθελα να σου πω. Καταρχήν, ο Μαυρογιάννης δεν θα έκανε μια κυβέρνηση του ΑΚΕΛ. Ούτε καν να κυριαρχεί το ΑΚΕΛ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και μαζί με ο Μαυρογιάννη, το επιτελείο του, θα βλέπετε πάρα πολύ κόσμο, περισσότερου από ό,τι ήταν τα στελέχη του ΑΚΕΛ, να το εκπροσωπούν και να μαζί του που έρχονται από άλλους χώρους, από το χώρο της κέντρο αριστεράς, από το χώρο της οικολογίας. Έγινε όλοι οι άνθρωποι, μπορεί να μην ήταν κόμματα, δυστυχώς λέω, αλλά ήρθαν άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολιτική, και αυτό είναι να έχουν πολιτικές θέσεις και θα μπορούσαν να ήταν τσίνοι σε μια κυβέρνηση του Μαυρογιάννη. Και για μας δεν ήταν αυτός ο σκοπός, δώσ' μας πέντε υπουργεία ή τέσσερα υπουργεία. Mm. Δεν υπήρχε καθόλου τούτη συζήτηση. Εντάξει, αλλά προφανώς ήταν να έχει λόγο το ΑΚΕΛ, αφού είναι το κόμμα που στηρίζει. Εμάς η έννοια μας η μεγάλη θα ήταν τι είναι το πρόγραμμα που βάλαμε κάτω να το εφαρμόσει. Και αν το εφάρμοζε, και πιστεύω ότι θα το εφάρμοζε και θα ήταν πολύ καλύτερο, τούτον. Αν θέλει και μικροκομματικά, θα έχει θετικό αντίκτυπο και στο ΑΚΕΛ ότι μπράβο του, έκανε μια καλή επιλογή. Για να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα για κάθε τομέα, πρέπει να έχει ούτε κανένα στελέχη να τρέξει. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο πρόεδρο να κάνει διαχείριση προσωπικού παρά οτιδήποτε άλλο. Αλλά για να κάνει διαχείριση προσωπικού, πρέπει να έχει του σωστού υπουργού για να μπορέσει να τρέξει ο καθένα τα επιμέρου θέματα του. Η ερώτηση μου είναι πολύ απλή. Θεωρεί ότι τα στελέχη που. Και το ΑΚΕΛ διαθέτει και ο Μαυρογιάννης, το επιτελείο του Μαυρογιάννη και ο κόσμος που προσέγγισε ο Μαυρογιάννη είχε επίσης εξίσου ικανά ή και ικανότερα στελέχη να ήταν. Αν υπήρχαν τούτα, θεωρώ ότι έγινε λάθος κατά τη δική μου την άποψη, προσωπική άποψη, στην προώθηση τούτη της εικόνας. Γιατί υπήρξε του την πίεση. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι εικόνα πραγματική ή αν είναι εικόνα που καλλιεργούν η απέναντι πλευρά. Και καταφέρνει να το περνά σε μεγάλο βαθμό. Το επιτελείο του Μαυρογιάννη δεν είχε ιδιαίτερα κομματικά στελέχη. Δηλαδή, θυμούμε πολλά έντονα ότι πολλά σημαίνοντα πρόσωπα του ΑΚΕΛ δεν λείπαν που την. Ναι, εμένα ξέρει ποιο είναι ο ενδιασμό μου γενικά στι προεδρικέ. Τούτον το θα σα πω ποιον να βάλω. Ή μόνο να αποκαλύπτουμε των υπουργών οικονομικών και μηνύσκουμε ότι τσαμέ. Εγώ ρε φίλε, αν ήμουν, γενικά οι πρακτικές στις άλλες χώρες είναι εγώ έχω τον τάδε για το εξωτερικό, τον τάδε για το οικονομικό, τον τάδε για την άμυνα. Εντάξει, δεν ανακοινώνουν τους υπουργούς, μπορεί να είναι συνεργάτες τους και να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι. Ανακοινώνουν τους. Έζησα σε χώρα που ανακοινώνουν τούτα τα βασικά κομμάτια. Ποιος είναι ο υπουργός οικονομικός του, ρε φίλε. Εννοείται, εκείνος που είναι να παίξει το βασικό ρόλο για την οικονομία. Ή οποιοδήποτε θεωρείς υπουργείο. Άρα, πλέον έκτημα να ξέρει ο άλλος ότι έχω τα δυνατά μου στελέχη μαζί μου να με στηρίξω. Εντάξει, δεν το απορρίπτω ότι είναι και τούτο μια τακτική που θα μπορούσε να γίνει. Οπότε σβήνει οποιαδήποτε σκιά ότι εντάξει, έχει κάνει. Άλλο λέει ορίστε, ότι άρχισε να μοιράζει την υπουργεία, ακόμα έλεγα τσέν. Ναι. Λάθο αντιλήψη είναι το πράγμα. Συμφωνώ, αλλά μέσα στον κόσμο είναι να το βρει τούτο. Εμένα τούτο που λαλεί σαν πρακτική, νομίζω ότι ένα από προσανατολίζει λίγο και την συζήτηση που την ουσία προεκλογικά. Δηλαδή να κάθονταν να αναλώνονται για το ποιο εν τούτο ήταν από τον background. Μα γιατί όχι, ρε παιδί. Ρωτήστε μου, τι νου σα βάλει να δικήσουν τα σου πω όμω, η συζήτηση κατά την άποψή μου πρέπει να είναι και για τα πρόσωπα, αλλά πριν να είναι για τα πρόσωπα πρέπει να είναι για τι πολιτικέ και για τα προγράμματα. Η συζήτηση δεν το πιέντιαμε. Στον βαθμό που πιέντιαμε. Διότι. Μιλάω για προεκλογικά. Ναι, προεκλογικά. Για παράδειγμα. Ποιο φταίω. Κάποιος έλεγε ένα άποψη, ένας που φύγει και όλας δεν έλεγε. Για μένα αυτό είναι τα κλασικά μύτια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που μην σκόνω σε ένα σημείο. Εντάξει, γιατί αν είχαμε την ευκαιρία να υπάρχουν πλατφόρμες, π.χ. όπως είδαμε, και να μπορείς να αναλύσεις τις πρακτικές. Ας πούμε, για να είμαι δίκαιος, εγώ ας πούμε το τι ήθελε να κάνει ο Αβέροφ, ακούσα το σε podcast, πουθενά άλλο. Δηλαδή,
πρέπει και λίγο οι τσέοι πολιτικοί να πάνε σε πλατφόρμες οι οποίες να μπορούν να εκδηλώσουν τις πολιτικές τους. Χρησιμοποιήθηκε σε όντως εκλογές, χρησιμοποιήθηκε παραπάνω από κάθε άλλη φορά. Να ανοίξει, να μεγαλώσει και να μπορείς να ακούσεις. Αλλά το θέμα είναι ακόμα και για μένα να κάνεις τη συζήτηση για την ουσία. Δηλαδή περάσαν οι προεδρικές και καταλάβαμε είναι που να κάνει για το Κυπριακό, για παράδειγμα ο Χριστοδουλίδης, και ακόμα περιμένουμε. Περάσε ένα χρόνο και καταλάβαμε. Ναι, η αίσου για τα κοινωνικο-οικονομικά. Συζητούμε τώρα, ας πούμε, ότι πρέπει να φορολογηθούν οι τράπεζες ή πρέπει να φορολογηθούν οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας που κάνουν υπερκέρδη. Μια πολιτική. Ο άλλος κάτι ελάλε, μετά άλλασε το για τούτα που θέλω συζήτηση. Μετά το γνωμοδοτικό, για μένα έχασε μπάσα ιδέα η όλη ιστορία. Είχες προσδοκίες, βλέπω. Είχα αρκετές προσδοκίες. Ωραία, αφού είμαστε καλοί και άγιοι και ωραίοι και κοτσονάτοι, γιατί 10 χρόνια με μια κυβέρνηση, όπως λέει ο φίλος Μωρέστης, την πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση που πέρασε που τούν τον τόπο, δεν κατάφερε να το εξαργυρώσει το ΑΚΕΛ στα ποσοστά του? Ένα ερώτημα που μας βάλουν πολύ συχνά και είναι ερώτημα που μας απασχόλησε και μας απασχολεί επίσης πολύ έντονα. Να σας πω πού καταλήγω εγώ σε 2-3 πράγματα, διότι όταν είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση, συνήθως είναι μια εξήγηση. Το πρώτο, για να μου πείτε φταίω άλλα πράγματα, πρώτα έχει να κάνει με το να μου κάνουμε εμείς. Αν κάνουμε σωστά πολιτικές, αν λειτουργούμε τι σωστά. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό ξεκινήσαμε με το τι άλλαξε το ΑΚΕΛ την περίοδο. Σε θέματα εσωτερικές δομές λειτουργίας, τη φκαλής προς τα έξω, να προσπαθήσουμε να πηγαίνει το μήνυμα μας πολύ καλύτερα προς τα έξω, να αξιοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να γίνουμε καλύτεροι ήδη. Λέω το, ότι είχαμε αδυναμίες, γι' αυτό ξεκινώ από τούτο. Το δεύτερο, γιατί να αξιοποίησε, ήταν η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στην ιστορία της Κύπρου. Νομίζω τούτο μπορεί να είναι πεδομένο. Έχει να κάνει τούτο και με το πώς αντιμετωπίζουν οι θεσμοί μια κυβέρνηση της δεξιάς και τον Αναστασιάδη και τον Αναστασιάδη και πώς θα αντιμετωπίζαν και πώς αντιμετώπισαν μια άλλη κυβέρνηση. Μια στιγμή παρτίδα δεν μπορεί να βγάλει ωραία, για παράδειγμα, αν λειτουργούσαν οι θεσμοί στην Κύπρο, ο Αναστασιάδης θα ήταν τουλάχιστον στο δικαστήριο. Και αν λειτουργούσαν τα μύτια όπως έπρεπε στην Κύπρο, η κυβέρνηση του Αναστασιάδη θα είχε πέσει 10 φορές. Πολύ να πάει ο Δρουσιώτης στο δικαστήριο, του, παρά ο Αναστασιάδης. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά και τούτοι έπρεπε να μιλούν τώρα που πρέπει. Όχι μετά την απομάκρυνση από τον ταμείο. Άμα το ευκάλαμε 2 φορές, μετά θυμηθήκαμε να πούμε ή που είχαμε δει. Το θέμα είναι τούτο, ότι δεν θα συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Αν γινόταν το ένα χιλιοστόν από όσα έκαμε ο Αναστασιάδης επί Χριστόφια, θα ήταν κρεμασμένο στην πλατεία Ελευθερίας. Πε μου, αν για οποιοδήποτε άλλον πρόεδρο της Κύπρου είχε να ακουστεί ότι συζήτησε με την Τουρκία τα δύο κράτη, δηλαδή τη διχοτόμηση, δεν θα ήταν κρεμασμένο στην πλατεία Ελευθερίας. Επέρασε, γι' αυτό έχει να κάνει και το πώς το συμπεριφέρθηκαν για να. Ωραία. Και έναν τρίτο για να καταλήξω. Θέλω να σε διακόψω, να κάνω μια παρέθεση. Αν μπορεί να αναφέρει αριθμού. Ποσοστία, γιατί μιλούμε τώρα για τον τρόπο που φγαίνουν προ τα έξω η ενημέρωση. Ή το τι αποφασίζει, τι κάμνιγε. Ποσοστία, τι θεωρεί ότι ελέγχει στα μίντια το ΑΚΕΛ και τι ελέγχει η δεξιά. Νομίζω ότι επειδή πέρα από τον Άστρα, εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο που να φύγει κάποιο κείμενο. Δεν υπάρχει. Εμεί διεκδικούμε το αντικειμενικό. Δεν διεκδικούμε κάποιον να μα κάνει κάτι. Εντάξει, νομίζω αν κάνει μια ανθρωπογεωγραφία, ποιοι είναι πίσω από τα κανάλια, ποιοι είναι οι διοκτήτε των καναλιών, δεν θέλει παραπάνω συζήτηση από τούτο. Αλλά εμεί δεν θέλουμε κανένα να μα κάνει χατήρι. Εμεί θέλουμε να παρουσιάζουν τι που λέμε. Μπορεί να το πει πιο παδικά παράδειγμα. Παραθυνεκό Ολυμπιακό στην Ελλάδα για να το φύγουμε από τα κομμάτια. Ναι. Εάν τα site είναι φιλικά προσκύμενα προς τον Παναθηναϊκό, ίσως να γράψουν καμιά καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Ναι, επίσης μπορεί να, είναι, να λειτουργεί άλλος πώς. Να έχει κάνει ο ένας απίστευτε λάθη, ζητήματα διαφθοράς και να παρουσιάζονται ότι. Να ξεπερνιούνται πολύ μικρά. Μάλιστα. Άρα το δεύτερο, επειδή ρώτησες γιατί δεν εξαργύρωσε, αν δεν μου αρέσει η λέξη του ΑΚΕΛ, ένα ήταν που κάνουμε εμείς λάθος. Ναι, με την έννοια όλα εξαργύρωση σε ψήφων, με τον την έννοια. Ναι. Αλλά έναν είναι το ίδιο που κάνουμε εμείς λάθος. Δύο είναι το πώς συμπεριφέρονταν και έφυγε ο Αναστασιάδης κουπάπανη, άμωμος και αμόλυντος. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση συντρίψαν τον Χριστόφιαν για όλα όσα έγιναν και δεν έγιναν την πενταετία του. Και το τρίτο. Να ρωτήσω κάτι γιατί μπορεί να μου διαφεύγει. Ανέφεραν ο Μαυρογιάννης στην προεκλογική ότι αν βγει πρόεδρος
να κάνει διαδικασίες για να πάρει δικαστικά προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο Μαυρογιάννης είπε ότι αν έστειλε την επιστολή στην αρχή κατά της διαφθοράς του, τα όλα που για παράδειγμα γράφονται στο βιβλίο του Τρουσότη, κάποιος πρέπει να τα ελέγξει. Ναι. Και ότι θα κινήσω, θα εθαρρύνω τις διαδικασίες να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Δηλαδή δεν λειτουργούν. Έτσι είπε να φκεί το τάδε ή το άλλο αποτέλεσμα. Ελέγχονται αυτή τη στιγμή. Ναι, εντάξει. Και το τρίτο που ρωτάς είναι γιατί δεν είναι απλά σε κομματικό πολιτικό επίπεδο, αλλά και μέσα στην κοινωνία εκυριαρχήσαν κάποιες συντηρητικές δεξιές ή ακροδεξιές απόψεις. Δηλαδή, σε μια εποχή που μπαίνεις μέσα στα site και βλέπεις σύρθεους στη θάλασσα, ψόφους, τους πρόσφυγες κτλ. Το να λαλείς εσύ, να λαλείς απλά το ανθρώπινο και το δίκαιο, τίποτε παραπάνω, ήδη είσαι εκτός του mainstream. Ή όταν εκυριάρχησε μέσα στην κοινωνία ότι μην εντζήσετε, για παράδειγμα, είμαστε τράπεζες. Ένα που κουπιστεί η κοινωνία και να τα κάνουν θάλασσα με την οικονομία όπως τα κάναν την άλλη φορά. Διότι είναι καλά λοιπόν, τα διαβατήρια, βοηθούν την οικονομία. Αν κυριαρχούν τούτα τα πράγματα και είσαι η αντίθετη άποψη, τσαμέ, πριν να το εξαργυρώσεις, έχει ένα άλλο στοίχημα. Να μείνεις όρθιος και να μην σε παρασύρει το ρεύμα. Και πρέπει, νομίζω ότι πετύχαμε. Το ορίστε μπορεί να έχει τελείω άλλη άποψη. Αλλά... Θεωρώ ότι σε πολλά μεγάλο βαθμό επέτυχε το ΤΑΚΕΛ. Απλά αισθάνομαι ότι μερικές φορές σε κάποια επιμέρους ζητήματα, επειδή νιώθει την ασφάλεια του ότι δεν δέχεται πίεση εξ αριστερών που κάποιον άλλον πολιτικό χώρο, βάλει νερό στο κρασί του. Και τούτον ίσως έχει να κάνει ακόμα και με τα διαβατήρια, ίσως έχει να κάνει με τη μεταναστευτική πολιτική. Εσύ ψηφίζω, ούτε τσουβαλιάζω την προσέγγιση. Πες μου ένα παράδειγμα στη μεταναστευτική πολιτική, να σου πω. Να σου πω πρόσφατα παραδείγματα. Για παράδειγμα, η νομοθεσία που ψηφίστηκε τώρα πριν λίγους μήνες στον περιαρχείο πληθυσμού, που δίνει ουσιαστικά ευνοεί τα ειδικά, το εξειδικευμένο προσωπικό για το πότε να πάρει πολιτογράφηση, ευνοεί το, και μιλούμε για εξειδικευμένο προσωπικό, πολλά ψηλά αμοιβόμενο. Και αντίθετα, την πολιτογράφηση των μεταναστών ή ανθρώπων που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες, δυσχεραίνει την, δυσκολεύει την. Δεν τη δυσχεραίνει, παρόλο με κάποια που ήταν πρακτικές, και σε προλαβαίνω ότι θα το ξαναδούμε το θέμα για αλλαγές σε την νομοθεσία. Όχι με το να βελτιώσουμε, όχι με την έννοια του να το διευκολύνουμε, να το δυσχεραίνουμε, αλλά να βάλουμε κάτω τα κριτήρια που φτιάχνουν από τις διεθνείς συμβάσεις. Οπότε έχουμε τη διάθεση να διορθώνουμε πράγματα. Okay. Θέλω να πάω και βήματα πίσω για να βάλουμε φόρο να ξανα... Εάν είχες ένα μαγικό ραβδάκι, προσωπική ερώτηση. Τι θα άλλασες που τούτα τα πεπραγμένα του ΑΚΕΛ τα τελευταία από την διακυβέρνηση Χριστόφια μέχρι και τώρα? Έχετε δύο-τρία σημαντικά πράγματα. Ένα πράγμα που νομίζω πλέον παραδέχονται το όλοι είναι ότι όταν επί Χριστόφια ξεκίνησε η κρίση η τραπεζική, έπρεπε πιο έγκαιρα να καταλάβουμε το μέγεθος της, ενώ τι ερχόταν. Ενδεχομένως οι αποφάσεις να ήταν διαφορετικές, είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά να είχε γίνει αντιληπτό ακόμα από το 2010-2011 τι ήταν τούτο το πράγμα που έρχεται, και ότι η τρύπα που δημιουργούσαν οι τράπεζες ήταν πιο μεγάλη από ό,τι εφαντάζεται οποιοδήποτε. Γιώργο, να σου κάνω μια παρένθεση, γιατί είμαι ελάχιστα πιο μεγάλος από σένα. Εγώ πρόλαβα τον Χριστόφια στα φοιτητικά μου χρόνια που ανακατώνουν με τα. Ποτέ με παρατάξει, γιατί ήμουν πάντα ανεξάρτητος. Φίλε, εμένα ο Χριστόφιας έφκαλε με έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο που είμαι σίγουρος ότι όποιον να ρωτήσεις θα σου πει ακριβώς αντίθετο από ότι τον Αναστασιάδη, ότι στην καλύτερη περίπτωση είναι έκαμε το εξοχικό του. Θεωρώ ότι δεν υπήρξε διαπλοκή να προσπαθήσει να φάει λεφτά κτλ. Αλλά μιλάς για έναν άτομο το οποίο έκαμε πάντα εκείνο που έκοφε και ο νους του. Ήταν λίγο, να το πω ξεροκέφαλο, να το πω ότι ήταν εκείνο που ήθελε να κάνει, έκαμε. Θεωρείς ότι ήταν τσινόν το ο λόγος που προλάβαμε το κομμάτι που λέμε την οικονομία? Ότι επέμενε ότι είμαστε εντάξει? Όχι, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είχε και κανέναν που κατάλαβε στην Κύπρο το μέγεθος που έρχονταν. Θεωρητικά φώναζε ο Αβέροφ. Θεωρητικά. Ο Αβέροφ φώναζε από την άλλη πάντα. Ναι. Επίσης να θυμηθούμε ότι τότε τούτοι λέει ότι δεν είναι οι τράπεζες που φταίνουν, που έδωκε συνάυξεις στις συντάξεις του κόσμου ο Χριστόφιας. Εν τούτοι που ήταν η αντιπαράθεση. Απλά λέω ότι πολύ πιο έγκαιρα τότε η κυβέρνηση
Κανένας άλλος... Ήταν θέμα του Πρόεδρου ή θέμα του κόμματος. Νομίζω συνολικά της κυβέρνησης και του κόμματος, αλλά λέω σου έτσι πως είχε κανένα άλλο μες στην Κύπρο που είχε εκτιμήσει. Ίσως βέβαια τότε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, οι άλλοι έπρεπε, ήταν η δική τους η δουλειά να το καταλάβουν, δεν το καταλάβουν. Τούτον ήταν ένα θέμα. Αρέσκει μου που ξεκινάει η συζήτηση έτσι, γιατί αρέσκει μου ότι παραδείχεσαι κάποια πράγματα που. Μα τούτο νομίζω ότι ο ίδιο ο Μακαρίς ο Χριστόφιας είπε το ο ίδιο του το πράγμα. Άλλα πράγματα. Ναι. Νομίζω έχει φάσεις που χρειάζεται να είμαστε πιο αποφασιστικοί, πιο δραστήριοι και κινηματικοί. Δηλαδή, χρειάζεται να κατεβαίνει και στον δρόμο. Να ρωτήσω μια μέρα που είναι πάλι προσωπική μου άποψη. Θεωρείς ότι θα κάνουμε καλό στο κόμμα αν τη φάση με το Μαρί επέρναν πραγματικά την πολιτική ευθύνη και παρετήτουν, ας πούμε, ή θεωρείς ότι θα ήταν απτόπιμα ανάποδα? Για μένα, εγώ περίμενα να γίνει το πράγμα. Ήταν η μοναδική φορά που είπα ότι, και παράδειγμα και στα Τέμπη, το ίδιο πράγμα έπρεπε να κάνει ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Να πει παιδιά, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, παρετούμε και ξαναπάω στις εκλογές. Αν με θέλετε, ξαναψηφίστε. Είχε την πολιτική ευθύνη, δεν είχε τη διοικητική ευθύνη. Θεωρείς ότι θα κάνουμε καλό στο ΑΚΕΛ ή θα ήταν λάθος? Να, τώρα με το αν. Μετά, να σου πω. Όλοι μπορεί ο Χριστός και το ίδιο να λέει θα κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Το θέμα είναι. Ότι... παρατηρώντας την ημέρα που έγινε. Να σου πω, ίσως έπρεπε να γίνει παραδοχή. Μπορεί να με κατέληγε στην παραίτηση, αλλά σίγουρα θα πρέπει από την πρώτη στιγμή ή πέντε μέρες μετά. Ότι. Το κράτος ευθύνεται. Αν σκοτώθηκε ο κόσμος, χάθηκε ο κόσμος, προφανώς έχει ευθύνη το κράτος. Οι κρατικές υπηρεσίες, όποιος θέλει, δεχτώ. Επίσης, επαρετήθηκαν υπουργοί αμέσως. Είδες ότι έπιαν ευθύνες, ας το πούμε, έπιαν κάπως σαν αποδιπομπέι, τραεί κάποιοι θυσιαστήκαν. Έτσι έγινε και ακριβώς η ευθύνη να πάει αφού αναλογικά. Όταν καταλήξαν σε κάποιον που έφταιγαν, ευκάλαν τον μάρτυρα κατηγορίας. θυμούμαστε, μαζί με. Λέω ότι θα μπορούσε να γίνουν διαφορετικοί χειρισμοί ενώ στο μήνυμα που φτιάχνει προς τον κόσμο. Τούτο δεν έχω πρόβλημα να το αναγνωρίσω σίγουρα. Που για μένα έτσι, άλλα πράγματα επειδή δηλαδή, μου γενικά για το ΑΚΕΛ. Όχι μόνο επειδή. Μιλώ γενικά επειδή για μένα τούτο είναι ένα κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι αν έφτιανε τον τότε καιρό Χριστός και του λέει «Εθιά, έχω την πολιτική ευθύνη, παρετούμε». Θεωρώ ήταν άλλη πρώτη φορά στο ιστορικά που κάποιος παραιτείται και λαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Εντάξει, ήταν τούτο το αίτημα. Όχι, εγώ λέω. Όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και τα μύτια μέσα σε μια ημέρα το αίτημα ήταν δολοφόνος ο Χριστόφιας. Ενώ θυμάστε, τούτο που ήταν το. Κυριάρχησε ένα απίστευτο απίθμενο λαϊκισμό που όλη την. Εντάξει, αλλά λέω σου, δεν έχω πρόβλημα να σου πω ότι οι χειρισμοί στο μήνυμα που έρχεται προ την κοινωνία από την πρώτη στιγμή. Είμαι εγώ διευθυντή μια εταιρεία, και γίνεται έκρηξη σε ένα μηχανοστάσιο. Έχω την ευθύνη. Εντάξει. Μπορεί να μην είμαι ο υπεύθυνος του μηχανοστασίου. Εννοείται. Μπορεί να μην είμαι ο ειδικός. Μπορεί να μην γνωρίζω τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό έχω τους ανθρώπους τους ειδικούς. Αλλά δεν πάει να έχω την ευθύνη δική μου εταιρεία. Ναι, εγώ. Άρα φκένω και αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Τι αναλαμβάνεις πολιτική ευθύνη? Δηλαδή η καραμέλα που την αναμασούμε. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Και προχωρούμε κανονικά. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Παρετούνται δύο υπουργοί, παρετείται η ηγεσία του στρατού, η ηγεσία της πυροσβεστικής. Δεν ήταν απλά είπεντο θεωρητικά. Απλά λέω ότι ίσως από την πρώτη στιγμή έπρεπε να βγουν άλλα μηνύματα που μέρος της τότε κυβέρνησης. Και ξηγάς πού λειτουργά το σύστημα. Τούτος τούτο δεν έχω πρόβλημα να παρακολουθώ. Ναι, ωραία. Άλλα πράγματα που θεωρείται, που νομίζω. Ας πούμε άλλο που κατηγορούν το ΑΚΕΛ, ότι ήταν υπερβολικά κοινωνικό το κράτος. Εδιούσαμε ένα σύστολα κονδύλια, ειδικά σε μετανάστες. Τούτο να ακούμε το συνέχεια και να μαζούν το αρκετοί που εγώ, ψάχνοντας το λίγο, καταλάβεις ότι μιλάτε για fake news. Που βγάλουν κάτι επιταγές ακόμα και τώρα. Σε λέει, ο τάδε λάθρο μετανάστης υποτίθεται που ενισχύει ούτε ο αφού είναι λάθρος, είναι όταν πιάνει. Πιάνει 1.700 ευρώ, 2.000 ευρώ. Ρε Γιώργο μου, άμαν ως και τώρα πριν ένα μήνα, πότε που ανακοίνωσε μέτρα η κυβέρνηση, εύκαλε που δουν τις καρτέλες για το μεταναστευτικό αποκοπή επιδομάτων. Η κυβέρνηση τώρα, που είσαι κυβέρνηση, ξέρεις πόσα πιάνει ένας αιτήτης πολιτικού ασύλου. Πιάνει 360 ευρώ και τα 150 περνούν κάπου την τσέπη του. Πας είναι όλο. Κοινό είναι συνειδητό ψέμα. Κοινό είναι συνειδητό ψέμα, συνειδητή λαϊκισμός. Εντάξει, είναι σύμπτωμα της κοινωνίας. Το ότι μία μερίδα της κοινωνίας βλέπει ένα πράγμα που είναι ψέμα και
μπορεί να το καταλάβει με έναν πάτημα του κουμπιού, αλλά επιμένει να βολεύει τον ψέμα. Έχει όμως. Μπορεί να εκπαιδεύκεις. Και okay, τούτο δεν είναι τόσο απλό όπως το λες τώρα, αλλά εκπαιδεύσεις ή να περάσεις το μήνυμα. Εμείς έχουμε μηδέν εισόδημα αυτή τη στιγμή που τούτο που κάνουμε. Ο στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο πάνω στην πολιτική. Δηλαδή να αναλύσουμε στον κάθε άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί λίγο παρακάτω. Ενώ εκτός που είναι που θέλουν το τρέιλερ και φεύγουν και βάλουν μας που κάτω σχολεία, και είναι που κάτω βλέπουν την εκπομπή, να μπούμε στη διαδικασία να το απλοποιήσουμε που οποιοδήποτε καλεσμένο φέρουμε, πώς γίνονται οι διαδικασίες. Ναι. Οπότε ο καθένας έχει ευθύνη να εκπαιδεύσει. Ήμουν εμπλεγμένος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εντάξει, έρχεται η άλλη μου, γιατί δεν έκαμε το τάδε. Μα είμαι σύμβουλος. Περνάω σύμβουλος. Εξηγάς του πού είναι τα όρια σου και τι δύναμη έχει ο καθένας. Ξέρεις όμως ότι είσαι μια μεριά του κόσμου που να το εξηγάσει. Ωραία, φίλε, εννοείται, αλλά θα πάρει. Αλλά ο κόσμο όμως, πολύ που είναι διατεθειμένο να ακούσει. Ξέρει, και πρέπει να του τα πεις πέντε πράγματα. Λοιπόν. Πολλές φορές ήπρα να κλείσω, ήπρα να καταλαβαίνει ο κόσμος αφού του το εξήγησες. Οπότε πάντα έχει και ευθύνη στο να περάσει το μήνυμα. Είναι απλά fake news. Δεν έχω ευθύνη. Έχεις ευθύνη, απλά όταν είσαι αριστερά έχεις πολύ περισσότερα εμπόδια μέχρι να το περάσεις το μήνυμα και λιγότερους πόρους και εργαλεία, αλλά πάλι δική σου ευθύνη είναι να αλλάξει το πράγμα. 10 χρόνια μετά την κυβέρνηση που απέλεσε την κυβέρνηση για την εξουσία, να πούμε το ΑΚΕΛ, είναι έτοιμο να ξανακυβερνήσει, είναι έτοιμο να ξαναφκεί μπροστά εκλογικά? Βλέπουμε ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι πολλά οριακή διαφορά συναγερμού, ΑΚΕΛ. Εγώ νομίζω ότι πάμε καλύτερα. Η αίσθηση που έχουμε εμείς, και όχι μόνο γιατί δείχνουν οι δημοσκοπήσεις να πάμε καλύτερα, η αίσθηση που πιάνουμε τον κόσμο μας είναι ότι τούτα τα πράγματα που προσπαθούμε να αλλάξουμε ή να είμαστε πολύ πιο θερμοί, πιο δραστήριοι στα θέματα τα κοινωνικά, τα καθημερινά που πιέζουν μεγάλη μεριά και του δικού μας του κόσμου, που μεσαία και χαμηλά στρώματα, τούτο φέρνει αποτέλεσμα. Ενώ βλέπουμε πολύ πιο κόσμο να έρχεται, να ξαναδραστηριοποιείται, ψηφοφόρους να ξαναέρχονται. Και το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών ήταν ήττα, αλλά έδειξε τουλάχιστον ότι όλος ο κόσμος της αριστεράς, καθολικά ο κόσμος της αριστεράς, συντάχθηκε με την επιλογή ξεκάθαρα. Και τούτο ήταν και ένα μήνυμα ότι αν κάνουμε κάποια πράγματα, ο κόσμος εντζαμεί και περιμένει. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θεωρείς ότι μπορεί η παρούσα κυβέρνηση να δώσει λύσεις σε τούντες αγωνίες που λαλείς ότι έχει ο δικός σας ο κόσμος? Όχι, δεν μπορεί. Γιατί? Δεν μπορεί και δεν θα μπορούσε εξ αρχής. Διότι δεν είχαμε προσδοκίες και πέσαμε από ασύννεφα. Να σου πω γιατί δεν είχαμε. Όταν ο άλλος λέει και ξαναλέει, εγώ θα συνεχίσω την πολιτική του Αναστασιάδη. Έντζεν κάτι αφιερημένο η πολιτική του Αναστασιάδη. Δεν έχουν λεφτά, θα σου πει, για τους συνοδούς των ανάπηρων παιδιών στα σχολεία, αλλά προχτές μες στη Βουλή, την Πέμπτη, εψηφίστηκε να χαρίσουν 20 εκατομμύρια στις μεγάλες εταιρείες. Υφρέθηκαν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά για οτιδήποτε άλλο, αλλά εχαρίσαν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Αντί να ακούσουν τι τον βολεύαμε εμείς, οι μικροί και μεσαίοι ιδιοκτήτες γης, να μην πληρώνουν καθόλου φόρο και να συνεχίσουν να πληρώνουν οι μεγάλες, ο κόσμος που έχει μεγάλη ακίνητη ιδιοκτησία, που βασικά είναι μεγάλες εταιρείες, καταργήσαν το. Για μένα έχει πρόβλημα να χάσει το κράτος κέρδη. Άμα είναι τούτη η φιλοσοφία σου, δεν θα βρίσκονται λεφτά για να βοηθήσει τον κόσμο, είτε είναι εργαζόμενο, είτε κοινωνικέ ομάδε, συνταξιούχοι, ανάπηροι. Και πάει λέγοντα. Είναι η μεγάλη υποκρισία από αυτό το πράγμα. Τώρα περνά δύσκολα ο κόσμο. Εγώ έχω μια πορεία με τον κόσμο. Διακόπτω. Τούτα που λέει σε μενομού η Βουλή. Περνούν, ναι. Άρα δεν είναι η κυβέρνηση που φταίει, είναι οι βουλευτές. Όχι, φέρνει όμω σχέδιο η κυβέρνηση. Υποτίθεται θεωρητικά η κυβέρνηση είναι η πλειοψηφία. Οι προηγούμενοι, εντάξει, μαζί στα οικονομικά. Συγκεκριμένοι. Περίμενε. Θεωρητικά είναι εσύ. Περίμενε, θεωρητικά είναι εσύ. Αλλά σε τούντες πολιτικές. Αφού συντασσέ. Και τη συγκυβέρνηση και ο συναγερμός, αφού είναι η ίδια φιλοσοφία. Γι' αυτό που σου λέω, πέρα από τα κομματικά, έβρεπε τη φιλοσοφία. Είναι
Δίκο, Δίπα, Δύση συνεχίζουν να ψηφίζουν και Ελλάμ. Και Ελλάμ, και Ελλάμ, άλλοι μόνο. Και Δίπα, αντισυστημικό Ελλάμ. Και ενίοτε και άλλοι. Αλλά μέσα στο. Δεν είμαι στη Βουλή, επειδή είστε εσεί. Ναι, γι' αυτό σου λέω όμω ότι είναι η ίδια πολιτική τη προηγούμενη κυβέρνηση και το συνεχίζει το πράγμα. Όλο ο κόσμο, ειδικά τελευταία χρόνια. Δεν είναι γάμα να πω τα ξάνω το Σάτανα ή το Δύση. Είναι έτσι, αφού η μισή με το άμποδι μέσα. Λοιπόν, αλλά λέω σου. Πιέζεται ο κόσμος και λέει περνούμε όλοι δύσκολα. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Δεν περνούν όλοι δύσκολα. Οι τράπεζες της Κύπρου έχουν κάνει ρεκόρ όλων στην ιστορία τους σε υπερκέρδη. Και όχι γιατί είναι καλοί τραπεζίτες, αλλά γιατί αύξησαν τα δανειστικά επιτόκια. Εγώ ήθελα να καταλάβω τον πόνους του καλού δανειολήπτη. Ναι, περίμενε. Αύξησαν τα δανειστικά επιτόκια. Δηλαδή κλέφκητα. Δεν γιατί είναι κανένα καλός επιχειρηματίας. Οι εταιρείες ενέργειας κάνουν κέρδη που δεν φαντάζονται, καθαρόν κέρδος, υπερκέρδος, γιατί εκμεταλλεύεται το πράγμα. Και το κράτος το ίδιο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά γιατί υπάρχει ακρίβεια. Πληρώνεις μια φορά στον επιχειρηματία που αγοράζεις ακριβώς το προϊόν, αλλά πληρώνεις και αυξημένο ΦΠΑ. Και έχει το κράτος 1,5 δισεκατομμύριο αυξημένα έσοδα. Και ενώ υπάρχει τούτο το πράγμα, δηλαδή σου έχει λεφτά να δοκεί για τον κόσμο να βοηθήσει για την ακρίβεια. Θεωρητικά ο πληθωρισμός που οδηγά τις τράπεζες να κλείσουν τη στρόφιγγα. Το να δανείζουν λεφτά για να έρθει να φέρει σε ένα. Τούτη είναι η θεωρία τη μακροοικονομία. Ναι, ναι, αλλά. Να φέρει πίσω στο επίπεδο. Εννοούν, ναι, αλλά στο μεσοδιάστημα είναι ταπεινά ο κόσμο. Τι σημαίνει. Και, δεν είναι μόνο το πράγμα. Και από την άλλη. Τούτα τα υπερκέρδη. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που ψήφισε. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Αλλά έχει απόλυτο το εργαλείο η μια κυβέρνηση να φορολογήσει τα υπερκέρδη. Και των τραπεζών και των εταιρεών ενέργειας, και με εκείνο να χρηματοδοτήσει, να σου επιδοτήσει το επιτόκιο για τα μεσαία και χαμηλά στρώματα για το στεγαστικό του δάνειο. Του μπορούσε να το κάνει και δεν το κάνει. Άρα, λέω σας το γιατί οι αριστεροί θέλετε να δει ο κόσμος να διούν του κόσμου αβέρτα. Μα αφού τούτοι εννοούν να διούν τζίνου που έχουν. Για του τζίνου που έχουν πάντα λεφτά. Ή ψηφίσαν πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες στη Βουλή, να μειωθεί ο φόρος επί των καταθέσεων. Επί του τόκου των καταθέσεων. Που είναι σαν να σου λέω στον κόσμο που έχει λίγα λεφτά, ότι να του χαρίσουν 10-20 ευρώ. Εντάξει, και σε εκείνου που έχει εκατομμύρια, να του χαρίσουν 10-30 χιλιάδες. Και δεν είναι ζωή η μοίρα του. Δηλαδή, όπως συζητούμε, ότι η τηλεόραση σιγά-σιγά αρχιευκεί να σβήνει. Και οι τράπεζες σε λίγο καιρό να ξεκινήσουν να σβήνουν. Στο μεσοδιάστημα, όπως συζητεί ο κόσμος. Ήδη σε άλλες χώρες λειτουργούν, ήδη χωρίς τράπεζες καν. Αλλά να γίνει και το πράγμα. Υπάρχουν... Κάτι άλλο είναι να βρεθεί στη θέση των τραπεζών. Υπάρχουν ήδη. Απλά ήθελα να φύγω από το ερώτημα του, του Ορέστη. Δεν μπορεί να δώσει απάντηση γιατί συνεχίζει τούτη τη βασική φιλοσοφία στο θέμα στην κοινωνικο-οικονομική πολιτική. Επίσης, εφάνηκε ότι τούτη η κυβέρνηση έχει δυσκολία, να το πω κομψά, να διαχειριστεί κρίσεις. Για παράδειγμα, τα πογκρόμ στη Λεμεσόν και στη Χλώρακα, φάνηκε ότι πέραν από όσα μπορούμε να πούμε για ο ρατσισμό και τούτα, αλλά ότι δεν μπορούν στοιχειώδη πράγματα να διασφαλίζει το κράτος, να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και την περιουσία τους. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Αλλά μπορεί να σου πει ότι παρατήθηκε η Υπουργό Δικαιοσύνη και μεγάλο. Εν τω μεταξύ, μετά που έλεγα για τον λόγο και καμία στιγμή. Τούτο... Εγώ επηρεάζει, ευθύνε μου έκανα τα μέτρα μου. Μετά, δεν τα συνδέσα. Εγώ δεν τα συνδέσα, αλλά ο άλλος μπορεί να σου πει ότι... Η κριτική που ασκήθηκε στην Υπουργό Δικαιοσύνης δεν ήταν ότι απαραδεχτούν το ότι μπήκαν μέσα σε σπίτια κόσμου. Ήταν το ότι παρακάθισε να συζητήσει με κάποιον ο οποίος έκαμε δηλώσεις και ήταν και υπόδικο και ήταν έτσι κι άλλο. Μας έφτιαξε τον κόσμο, πέρα από τούτα που μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση, εκείνο που κόφτει το κράτος καταφέρνει να ασφαλίσει την ασφάλεια και τη ζωή τη περιουσία του κόσμου, τούτων εν τω και δεν τα κατάφερνε. Ή ακόμα και με τη βία στα γήπεδα, που να μου πει πάντα είσαι. Ναι, αλλά γίνεται ευκαιρία ο υπουργό να λέει: είχαμε 10, εδώ και 10 μέρες πληροφορίες για επεισόδια. Και να πάνε, να γίνει και τέτοιο. Επειδή το δικό μου το κομμάτι πολλά καλά, θεωρώ ότι με δυο κινήσεις λύεται το πρόβλημα και τελειώνει η ιστορία. Πέρα από τούτο. Απλά εγώ λέω. Κλείς τους συλλόγους, κλείς τους συνδέσμους των ομάδων. Ένα. Εντάξει. Και βάζεις τεχνολογία στα γήπεδα. Δύο. Περίμενε λεπτό. Πριν να μπούμε στην εισήγηση, εγώ ένα άλλο που υπογραμμίζω. Το θέμα είναι της ικανότητας. Πέραν το τι πολιτικές να εφαρμόσει, της ικανότητας. Και υπάρχει και έναν τρίτο, που έθιξε στο πριν, που έχει κάνει με τα πρόσωπα. Ναι. Καταρχήν, πρώτον, περίπεξε διάφορα πράγματα. Είπε να βάλει μισές άντρες, μισές γυναίκες. Μα και ξεκινώντας και δεν τυράς τον λόγο σου, ναι, και μετά το γνωμοδοτικό που είπες. Μα πες ότι τα πρόσωπα, πες είμαι χαζός ρε φίλε. Και δέχομαι ότι προσπάθησε ο τύπος να πάει 50-50.
50 γυναίκες, 50 άντρες όπως έλεγε. Και δεν τα κατάφερε. Ή δοκίμασε να φέρει το Γιάννη και τον Κωστή, και δεν τους έπεισε. Οπότε δεν έπιασε τις πρώτες μου και τις δεύτερες μου, επιλογές έπιασε τις τρίτες μου. Ο Λιόν Μονούς μπορεί να κάνει τη σκέψη να πει ότι εκατέληξα σε τα ποσοστά γυναικών, εκατέληξα στα άτομα που ήταν παλαιοκομματικά που είπα ότι θα βάλω κανένα από κόμματα ή παλιά πρόσωπο. Ή παλιές ναι, κυβερνήσεις. Ναι, και έκαμε ένα ούλα που σχέδιο γιατί δεν τήρησε ούτε ένα από τούτα. Και να τελάβεις ότι είναι θέμα στελεχών, θέμα αναρνήσεων κτλ. Όταν έρχεσαι στον κόσμο και έρχεσαι στη βάση του κόσμου και λέει εγώ να βάλω τα πιο καλά στελέχη βάσει το CV του και των ικανοτήτων του, και δεν το τυράς, έρχεσαι στον κόσμο και είναι βριάτημα της. Επίσης έχει άλλο ένα πράγμα. Διότι δεν ήταν απλά ικανή ή μη ικανή αν είχα θέματα σύγκρουσης συμφέροντος. Δεν γίνεται να μην ευρέθηκε να με βρεθεί κάτι πλάσματα από την αριστερά σε όλο τον τόπο που να είναι ικανή να υπηρετήσει σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Γιατί εμείς ξέρουμε σε περιπτώσεις που είσαι ανθρώπους της αριστεράς σε διοικητικά συμβούλια μη κρατικών οργανισμών και λαλούσαν οι υπουργοί, είναι οι πιο σοβαροί, είναι έντιμοι κτλ. Δεν τους διόρισε. Γιατί αριστεροί. Έτσι γίνεται. Και την ίδια ώρα. Με όλο σεβασμό, το πράγμα για μένα είναι κριτήριο. Δηλαδή. Δέχομαι, ναι, αλλά. Μπορεί, πρόσεξε, εν ανάποδα. Εν ανάποδα. Εν ανάποδα. Γίνεται. Για εκείνον ήταν κριτήριο το ότι ήταν για εκείνον που τα πέρασε. Εμένα δεν με πειράζε. Δεν με πειράζε να βάλουν όλου του ικανού βάσει το CV. Του α μένει ένα αριστερό που λέει λόγο. Μάλιστα. Ότι ήταν ένα κριτήριο. Οκ, αλλά στατιστικά υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Αλλά αφού ούτε του καταλληλού έβαλε. Άρα, γιατί όμως, γιατί δεν τους έβαλε, εντός γιατί είναι κατά λάθος, εν τους ήβρεν, διότι ξεμπήκαν άλλα κριτήρια, μπήκαν πολιτικά. Και το άλλο. Αν έκαθεν γίνεται, και πάντα να γίνεται. Πρόσεξα. Γιατί ο καθένας έλεγε, όλες και τους ήβρες. Εμείς είχαμε μια άλλη λογική, ότι μες στο Διοικητικό Συμβούλιο, και έκαμε το Χριστόφιας, ότι πρέπει να διορίσω επισκοπού, δηλαδή κάποιον που την αντιπολίτευση για να είναι παρόν. Μπορεί να είναι λάθος το λογικό, αλλά είσαι εντούτοι σκεπτικοί. Να πάρουμε ένα παράδειγμα που έρχεται μας στο κεφάλι. Για πολλά μεγάλο διάστημα έλεγε τον ότι το ΤΕΠΑΚ ήταν αριστερό κατώμενο και γίνονταν διορισμοί τον αριστερό. Τον αρνίζεται. Δεν ξέρω να σου πω συγκεκριμένα. Όχι, ήταν πρακτική να μπαίνουν περισσότερα αριστεροί στο ΤΕΠΑΚ. Τι ήταν πρακτική, πώς ήταν η πρακτική, πώς την εφάρμοζαν την πρακτική. Έβλεπες μεγάλο ποσοστό αριστερίζων ατόμων μέσα στο ΤΕΠΑΚ. Όχι, να σου πω ήταν πρακτική. Επειδή για πολλές δεκαετίες δεν υπήρχε ούτε καν το στατιστικά αναμενόμενο κόσμο της αριστεράς έτσι το τόπο, όταν ξεκίνησε να υπάρχει θεωρήθηκε προβληματικό. Αλλά για να επιστρέψω πίσω και μου θέλω να πω, προφανώς δεν διόρισε ικανούς, διότι παίζουν άλλα πράγματα μέσα στο μυαλό του. Διότι ήθελε ότι να κάνω άνοιγμα στους συναγερμικούς που μαζί μου. Θέλω να βάλω δίκο, ΕΔΕΚ, θέλω να βάλω κοντινούς μου. Τούτο που είπες, θεωρείς ότι το ειδοδίθησες άρτη ποτέ κοντά του. Θεμώ. Θεωρείς ότι μέσα στην πενταετία να έρθει κοντά του, το Δύση. Είναι κοντά του. Θέλω να πες πάση είναι, επίσημα, αλλά είναι επίσημα, κοντά του. Επίσημα. Το επίσημα μπορεί να μην είναι για τους λόγους γιατί έχουν πολιτικές διαφορές, αλλά μπορεί να έχει άλλες πολιτικές ατζέντες ο καθένας. Okay. Να βάλω άλλο ένα πράγμα και για το γνωμοδοτικό, που φάνηκε sorry, για τους διορισμούς των ημικρατικών, ότι μίλησε και με το ΕΛΑΜ. Διότι δεν καταλάβεις που το διόρισε τον άλλον. Έτσι, το θέμα είναι το γιατί δεν μπήκαν μες στο Facebook του άλλοι ανικανότητα τούτοι να δουν τα πελάρες έγγραφε. Επειδή διόρισε ένα στέλεχος του ΕΛΑ. Γιώργο, προεκλογικά θυμάσαι που τον ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι θα συζητήσεις με το ΕΛΑ και ΕΛΑ λένε δεν κλείνουμε την πόρτα. Μετά άλλαξε με την άλλη ημέρα και πάει λέγοντας. Άρα και το θέμα για να μην αποφύγω και όταν που είχες πει για να το ξαναπώ είναι που είναι σκέτος στο παρελθόν όσο τουλάχιστον ήταν που είχαμε η κυβέρνηση Χριστόφια και η αλήθεια είναι ότι κάνουν το και άλλοι. Τουλάχιστον να διορίζεις έναν από την αντιπολίτευση σε κάθε διοικητικό συμβούλιο, έτσι ώστε να πει ότι κάποιος είναι εδώ και ελέγχει. Μπορεί να πεις ότι έπρεπε να ξεπεράσουμε το πράγμα, αλλά έχει μια λογική για το πράγμα, ότι ο ένας ελέγχει τον άλλο. Τώρα, ούτε του τον έκαμε, αλλά ούτε και τους πιο ικανούς έτσι αλέξει. Λέω ούτε τον άλλο, ούτε τ' άλλο. Άρα έχει και ένα θέμα με την επιλογή των προσώπων, και τα ίδια γίνανε με τους συμβούλους που είναι απτυχία το ένα τ' άλλο. Τούτα τα πράγματα. Εννοώ ότι κάνει κριτική του Αγγέλη, αντιπολίτευση, ότι είναι καλό. Ενώ πει φυσιολογικά κάνετε. Το θέμα είναι ότι κάνουν τι δημοσκοπήσει και το έναν τρίτο που τζίνων που τον ψηφίσαν, τζίνοι δηλώνουν απογοητευμένοι και παραπάνω απογοητευμένοι. Πρόσφατα είδα ένα πώ γιατί είμαστε έναν ικανή σαν κυβέρνηση και μετά από ένα χρόνο τη γραφέ, επειδή δεν καταφέραμε να ανατινάξουμε κόσμο στο Μαρί, επειδή δεν καταφέραμε τη γραφέ, ετούν του στυλ. Και δεν είδα ένα σημείο που να γράφει ότι καταφέρα να κάνουμε. Τούτο. Πραγματικά δεν ξέρω. Γιώργο, να σου πω εγώ κάτι που έκανα για να είμαστε δίκαιοι.
Έχει κάποια ένα-δυο πράγματα που είναι η μεγάλη εικόνα. Ναι. Για παράδειγμα, το ότι καταργήσαν για τα της, στην παιδεία, ότι καταργήσαν την αγορά υπηρεσιών στους εκπαιδευτικούς. Τούτο ήταν ένα. Αναγνωρίζουμε το ότι ήταν κάτι που φωνάζαμε εμείς 10 χρόνια, και παραπάνω φώναζε ο ίδιος ο κόσμος, που μια νύχτα εφίαν τους που εργαζόμενους μισθού του και βάλαν τους στην αγορά υπηρεσιών και χάσαν το 1/3 του μισθού τους μέσα σε μια ημέρα. Τούτο καταργήσαν το. Και συμφωνούμε απόλυτα. Αν δεν είναι πιο για τον κόσμο. Τώρα η νέα τέχνη που κάνουν πολλοί εργοδότες είναι. Αντί να σε γράφω εργαζόμενο μου, πια σου πληρώνω κοινωνικές ασφαλίσεις και τα λοιπά. Γράφω σε ότι είσαι αγορά υπηρεσιών. Εγώ είμαι αυτοτελώς εργαζόμενος. Και με τούτον τον τρόπο βάλει τις κοινωνικές σου ασφαλίσεις, βάλει τα άλλα, δεν έχει όσα δικαιώματα στο Ταμείο Αδειών κτλ. Και καλά, αν δεν είσαι όντως εργαζόμενος μου ή αν είσαι μια μόνιμη ανάγκη που καλυπτείς, να σε έχω αγορά υπηρεσιών. Αν είσαι όμως μόνιμη ανάγκη και βάλω σε τούτον, είναι η τέχνη που κάνουν οι εργοδότες για να κόφουν, να απαλλάσσουν. Και το δράμα είναι ότι ο χειρότερος εργοδότης που το έκανε τούτο ήταν το κράτος. Και το έκαμε με τους εκπαιδευτικούς. Και 10 χρόνια φωνάζαμε και το πράγμα έγινε. Έντζεν τα μπράβο είναι της κυβέρνησης, τα μπράβο είναι του κόσμου, τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, των ολοήμερων προγραμμάτων, των παγιωματινών, που το επαλέψαν, εμείς είμαστε δίπλα τους στο τέλος. Άλλο. Ότι καταργηθήκαν οι εξετάσεις των τετραμήνων. Εντάξει, είσαι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Όχι, όχι. Αλλά λαλό σου, δύο πράγματα που θεωρούμε ότι γίνηκαν σωστά. Καταργηθήκαν οι εξετάσεις των τετραμήνων στα σχολεία. Εμείς είχαμε διαφορετική άποψη ότι αντί να λειτουργήσει θετικά, λειτουργεί αρνητικά και θα γίνει ένα άλλο σύστημα αξιολόγησης. Λέω σου ήταν που θεωρούμε ναι, ναι, απλά τώρα μιλούμε για fundamental που πρέπει να αλλάξει παντελώς το σύστημα. Παιδιά, και μιλούμε τώρα για τετράμινα. Αλλά λέω σου πράγματα τα οποία βασικά διορθωθήκαν πράγματα που έκαμε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν είναι μεγάλη εικόνα. Τούτα δύο επιμέρους πράγματα. Ωραία. Είμαστε κοντά στο Κυπριακό για οτιδήποτε. Νομίζω. Εμείς τον έχουμε εξελίξει στο Κυπριακό. Ναι. Ναι. Είδαμε κάτι στην οικονομία. Περίμενα να σου πω για το στο Κυπριακό. Ένα μου πει αν ήταν κάποιο τη κυβέρνηση ότι δεν τα ξέρει να ολίσει οποιοδήποτε Κύπρο. Αν δεν θέλουν οι Τούρκοι, να μπορεί να είναι τίποτε. Το πρόβλημα το ένα είναι ότι ο πρόεδρο ο Χριστοδουλίδη ένταξε πράγματα που δεν μπορούσαν να γίνουν. Π.χ. ότι να διορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απεσταλμένο για το Κυπριακό. Yeah. Δεν έχει έτσι διαδικασία το Συμβούλιο να διορίζει έτσι πράγμα. Και φάμε ένα χρόνο να φακάει ρόνα και δεν έγινε τότε το πράγμα. Εμείς θέλαμε να λέει πιο καθαρά ήταν που θέλει να κάνει για το Κυπριακό. Ότι εννοούμε που τζάμε που διακοπήκαν οι διαπραγματεύσεις το 2017 που τζάμε θα συνεχιστούν ΑΒΓΑΜΜΑ. Τούτο έπρεπε να πει. Εν το λάλε, κάποτε λαλεί το, κάποιε μέρε λαλεί το, κάποιε εν το λαλεί. Εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε δίκαιοι. Το μεγάλο στήσιμο είναι η Τουρκία. Αν θα αλλάξει. Αλλά επειδή κάνω μια παρέθεση από ένας και ο κουβέντα και ο Κυπριακό, αν επιτρέπετε, διεθνώς η εικόνα είναι ότι είναι η Τουρκία ήταν που είναι, αλλά και εσείς Ελληνοκύπριοι δεν πολύ θέλετε. Τούτη εικόνα άφησε, και ο Αναστασιάδης. Διότι αν είσαι εσύ ένας πρέσβης ή οποιοδήποτε και ακούεις δημόσια τον πρόεδρο να λέει θέλω να λυθεί το Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του ΙΕ, αλλά μετά που είμαστε μόνοι μας, έλεγα σου καλύτερα να κάνουμε διχοτόμηση, προφανώς δεν θα πάρει σοβαρά την κυβέρνηση. Τούτη την ευθύνη είναι να πάρει και ο Μαυρογιάννης όμως. Ναι, γι' αυτό και ο ίδιος ο Μαυρογιάννης έλεγε. Και μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα μαζί του, αλλά έλεγε ότι είχαμε εντούν την εικόνα διεθνώς και έπρεπε να την αλλάξουμε και αυτό έπρεπε να κάνουμε ΑΒΓ. Άρα έκαναν πράγματα τα οποία δεν συμφωνούσαν όσον ήταν κάτω από τον Αναστασιάδη. Όχι, όλα για παράδειγμα στις διαπραγματεύσεις του 2017 που στο τέλος διακόψαν και σηκωστήκαν και φύγαν ενώ είχα φτάσει μισό μίλι πριν τη λύση του Κυπριακού, ο Μαυρογιάννης δηλαδή δεν έπρεπε να φύγουμε. Μάλιστα. Τώρα κλείω την παρέθεση στον Κυπριακό γιατί. Οικονομία. Έκαμε κάτι που να πει φανταζέ, ωραίον, βοήθησε κανέναν. Δεν είδα κάτι. Λέω σου, αν εξαρτάται στη φιλοσοφία. Όχι, πρακτικά πράγματα. Είδαμε κάτι στην κοινωνική πολιτική, είδαμε κάτι στο μεταναστευτικό. Τα βασικά προβλήματα που έχει η κυβέρνηση, το κράτος αυτή τη στιγμή. Είδαμε κάτι αλλαγή στην παιδεία εσάς. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι εκ των πραγμάτων πάρα πολλά δύσκολο να συγκεράσεις ακόμα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που είσαι με τόσες πολλές εξουσίες να συγκεράσεις απόψεις που τόσο ετερόκλητα κόμματα συμφωνούν. Που σε στηρίζουν. Ναι. Έχεις σε ΔΕΚ, έχεις σε ΔΥΚΟ, έχεις... Αφού λαλώ σου τώρα, Κυπριακό, αφού αν πάει να πει τούτα, να φωλάζουν οι άλλοι. Το θέμα με εμένα, ή πρέπει να πει η παιδιά, για μένα είναι ξεκάθαρο. Είναι, είπαν τον Τζάλι, είναι πρόεδρος μιας πενταετίας. Τέλος.
δεν πρόκειται να ξαναδιεκδικεί. Όχι, αν διεκδικήσει, δεν πρόκειται να ξαναδιεκδικεί. Δεύτερο, ο τρόπος για να μπορούσε να διεκδικήσει δεύτερη πενταετία ήταν να αποκόψει όλα τα βαρύδια και να ξεκινήσει να κάνει την πολιτική που ήταν ξέρετε τον κόσμο ότι είναι να κάνει. Αλλιώς, αν πάει να κάνει την πολιτική με τα βαρύδια πίσω σου, έφερε ετερόκλητα. Λέει ένα λέει ο ένα έτσι, ο άλλο έτσι. Δεν θα μπορούσε να κάνει την πολιτική. Νομίζω το πρώτο που κοφτεί τον κόσμο το θέμα της ακρίβειας και της πίεσης δεν μπορεί να το κάνει στο βαθμό που πρέπει. Ανακοίνωσε προχτές 60 εκατομμύρια μέτρα. Και όταν τα πιάνε τις εθώρες ήταν παλακοίνωση, τα 40 κάτι ήταν τούτο με το χαρίζι το τέλος εταιριών των 350 ευρώ που το χάριζαν ούλους, αντί να το αφήγει για κάποιους. Άλλα που ήταν για τους πρόσφυγες ήταν πράγματα που έζησε τούτο από πριν. Το εταιρικό μπαλέ μπορούσε καλύτερα να πει, παιδιά, κάτω από ένα εκατομμύριο νόη, πάνω από ένα εκατομμύριο στο ακριβώς αυτή ήταν, τόσο, και, ναι, αυτή ήταν η πρόταση νόμου που κατέθεσε να κάνεις, να κάνεις 20 χιλιάδες τσίρο να σπουδάσεις εταιρεία να πληρώνεις 350. Γι' αυτό η πρόταση νόμου του ΑΓΕΛ έλεγαμε ότι απαλλάσσεται το 75% των εταιριών, δηλαδή σχεδόν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και οι άλλες πληρώνουν από 350 μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο. Τώρα πέμουν, γίνεται να πάμε να χαρίσουμε 350 ευρώ. Σαν να στείλαμε, σαν να ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής, να στείλει από μία σαμπάνια σε όλα τα γραφεία των μεγάλων εταιριών, όχι από την τσέπη τους, από την τσέπη του κόσμου. Γιατί στην προσωπική μου ζωή, από την μέρα που πάτησα στην Κύπρο, έχω εταιρεία. Θεωρώ, ρε φίλε, ότι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω για να υπάρξει μια βοήθεια προς τις εταιρείες ήταν όταν κάνεις κέρδος, ζητάς που είναι η εταιρεία να σου δώσει λεφτά. Όταν κάνεις ζημιά, πού είσαι να το στηρίξεις. Δηλαδή, έπρεπε να συγκεράζονται. Εάν ήσουν τράπεζα, στηρίξασαι. Όχι. Έπρεπε να συγκεράζονται σε βάθος πενταετίας, π.χ. Δηλαδή να μην τώρα που έκανα κέρδος πάρτες 200.000 πηγή και να μου λάζει μια εγώ να μην μπορώ να πλέσω. Τούτα είναι πράγματα που πρέπει να συζητηθούν. Γιατί στην Κύπρο το 90% και είναι μικρές και μέχρι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεχτώ. Πριν 10 μέρες έκαναμε μια συζήτηση με κόσμο της οικονομίας παραπάνω για το θέμα, για την ανάγκη μια φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο. Λέω σου το παράδειγμα, δεν ήμουν παρόν, αλλά ξέρω ότι γίνεται, διότι κόφτει πολύ κόσμο και είναι που τα θέματα που σα είπα ότι πρέπει να δώσουμε παραπάνω βαρύτητα να επεξεργαστούμε κι εμεί στι θέσει μα. Προσπαθώ παρόλο που παίρνει το ιστορικό αντιπολίτευση, εγώ προσπαθώ να βάλω και τα που κάνουμε και τι δεν κάνουμε εμεί. Ναι, ναι. Για ακριβώ για να συζητήσουμε και τούτα, ιδιαίτερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Τούτο ονομάζεται πολυμετοχικότητα. Εντάξει. Να μπορεί να ακούσει τον κόσμο και να ακούσει την άποψή του. Π.χ. Να τη φιλτράρει. Να λέω εγώ μια άποψή που πραγματικά είναι μια λύση πολύ σοβαρή. Γιατί φτάσαν οι μικρές εταιρείες να έχουν συνέδριο στο κράτος, ενώ όταν έχουν την ανάγκη μια δυο χρόνια δεν πάνε καλά, δεν του κοίταγαν να του δει. Και κυρίως το πιο πιθανό να κλείσουν. Αν πάει τρίτη χρονιά κακά, να πει. Οπότε θεωρείς ότι το ΑΓΕΛ με τη νέα ηγεσία πάει προς την κατεύθυνση να μπορεί να ακούσει και πιο κάτω ή ακούει μόνο πάλι τους δικούς της. Μπορεί να ακούσει και ακούει και νομίζω στην πορεία του ήδη τον το χρόνο για να μην λεγραίνεται και πριν έγινε του, απλά πρέπει να γίνει πολύ περισσότερο. Και ακούει, αλλά ενώ με τη λογική ότι ακούει από τον κόσμο να ακούσει πολλά πράγματα και αντίθετα πράγματα και σοβαρά και μη σοβαρά κτλ. Έχει υποχρέωση να ακούει. Να διάσει απαντήσει, ναι, καλή του τη εισήγηση πρέπει να την υιοθετήσω. Εμπελάρα που μου λαλεί, ή θα το υιοθετήσω γιατί διαφωνώ. Νομίζω εν τούτη σχέση που πρέπει να έχει έναν κόμμα. Εν και απλά σύρεται πίσω από το ένα μπουκάλι. Να σου κάνω την κόρη του διαβόλου. Να τον κάνει. Να μου κάνει το σύνολο. Του συναδέλφου σου βουλευτέ. Ναι. Πώ είσαστε, 15. Σύνολο. 56. Που του 56 βουλευτέ, τι πραγματικά μπήκα στην πραγματική οικονομία. Να δουλέψουν. Εντάξει, δέχομαι το. Και εγώ. Ωραία. Να σου πάρω και κάπου αλλού για να το ολοκληρώσει. Υπήρξε μια σάτυρα στο Λαζόπουλο πριν κάμποσα χρόνια με ο Χάρη Κλίνε. Κάνω ένα διάλογο. Και είπαν ότι. Δεν ξέρω αν ισχύει, μπορεί να ισχύει, ότι στην αρχαία Αθήνα έναν ποσοστό τη γερουσία, το ότι ήταν άνω γερουσία κτλ. Έκαναν κλήρωση και βάλαν π.χ. 50 άτομα από τον κόσμο, τον απλό. Και λέει υπάρχει μια πολλά μεγάλη πιθανότητα
οι 10 στους 50 είναι ικανοί. Λόγω τύχης. Οι 21 είναι ικανοί, οι 21 κρέοι, οι 10 είναι καλοί. Και είναι οι 10 οι καλοί που τους 50 τους τυχαίους έχουν παραπάνω ικανότητα, επειδή μέσα στην κοινωνία και μέσα στο δυναμικό της κοινωνίας, να έχουν απόψεις που να τις φέρουμε στην Βουλή να προχωρήσει. Τούτο θέλω να το βάλω μέσα. Κάποιες απόψεις που τον απλό τον κόσμο που είναι ενεργό μέσα είτε στις δουλειές είτε οπουδήποτε, είναι πιο ωραίο feedback από ότι να ανακυκλώνονται μέσα σε μια Βουλή άτομα που πιθανόν πάρα πολύ δεν ήταν στην πραγματική οικονομία. Εντάξει. Εκτός ότι η πραγματική οικονομία, ο καθένας δηλαδή, εννοεί το κομμάτι που ζει και δουλεύει. Άλλος μπορεί να μου πει: εγώ είμαι ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, άλλος να σου πει: εγώ είμαι εργαζόμενος στην παραγωγή, άλλος ένα αγρότης, και έχει εντελώς άλλες παραστάσεις και άλλα πράγματα. Άλλος σε CEO σε εταιρεία. Ενώ ωφέλιμη. Ναι, δεχτώ. Αλλά εσύ να φιλτράρεις κιόλας τι θέλεις να υιοθετήσεις από τον καθένα. Να σου πω κάτι άλλο που κάναμε ενός Αγγέλ. Παστούν το πράγμα ακριβώς που έθεσες. Εβάλαμε στο τελευταίο καταστατικό συνέδριο ότι στην κεντρική επιτροπή του ΑΓΕΛ δεν μπορεί να είναι πάνω από 40% επαγγελματικά στελέχη του ΑΓΕΛ. Δηλαδή, τουλάχιστον το 60% πρέπει να είναι στελέχη του ΑΓΕΛ, αλλά που δεν εργάζονται στο κόμμα. Και τούτο το πράγμα το κάμα. Έχει αριθμό το πράγμα ή δεν υπάρχει. Είναι 100 μέλη η κεντρική επιτροπή, άρα τουλάχιστον οι 60 να μην είναι έμμισθοι του κόμματος. Τούτο το πράγμα γιατί το κάμα. Τούτο το κάμα είναι το τώρα. Έντζε γιατί θεωρούμε οι έμμισθοι ενώτη του σπίτι το κόμμα. Έντζε με τον τη λογή, διότι κάποιο που το ζει που μέσα ξέρω ότι τα επαγγελματικά στελέχη μπορεί να έχουν διαφορετικέ απόψει. Είναι για άλλο λόγο τούτο ακριβώ που είπε. Τούτα τα στελέχη έρχονται από τι δικών του χώρων εργασία, από την παραγωγή. Και έχει σημασία αν είσαι κόμμα των εργαζομένων, να είσαι με και με τούν την έννοια. Ότι να είναι μέσα και για τους εργαζόμενους, αλλά τον ίδιο τον εργαζομένο. Και κάνουμε τούν την αλλαγή, η οποία για τα δεδομένα του Αγγέλη είναι αρκετά ριζοσπαστική. Να το... Ευχαριστώ τον Πουλή. Γιατί θέλουμε να έρθει ο κόσμος, που λέμε κόσμος της εργασίας, με το ευρύτερο του περιεχόμενο. Που μπορεί να είναι ο άλλο που είμαστε στη Καλασσά, μπορεί να είναι ο άλλο που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση, μπορεί να είναι ο δάσκαλο, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι και εκατομμυρίου χρόνια, δεν είναι και κακό. Εντάξει, είναι εργαζόμενο, όχι να κάθεται και να είναι εργαζόμενο, να είναι με τη δική του τη δουλειά, τη δουλειά του άλλου. Να είναι εργαζόμενο, και έχει δική του επιχείρηση. Ναι, ενώ με τη δική του τη δουλειά, όχι με τη δουλειά των άλλων. Που εν πάση περιπτώσει είναι κόσμο τη αριστερά, που είναι μέλη του ΑΓΕΛ, τσίνοι να συμμετέχουν στο ανώτατο όργανο του κόμματο, όπω είναι αντίρρηση των συνέδριων, για να καθορίζουν την πολιτική. Και είναι πολύ θετικό. Χρήσιμο, πολύ γιατί νομίζω φέρνει και άλλε παραστάσει. Έχει ένα φίλο μα αστροφυσικό που παρακολουθεί στα social media, δεν θυμούμαι το όνομα του, και για να φέρει παραδείγματα, για να δείξει το πώ πρέπει να βλέπει μια κατάσταση, εμφανίζει έναν εξωγήινο που είναι ένα άλλο πλανήτη, και έρχεται να παρατηρεί πώ συμπεριφερούμαστε στη γη. Ώστε ο observer, ο ανεξάρτητος που δεν έχει καμιά άλλη πεποίθηση, πώς βλέπει μια κατάσταση. Ωραία, το μου λέει είναι πολύ ευχαριστώ. Και για να κλείσω το κομμάτι της πολυμετοχικότητας, και έχει πάρα πολλές ερωτήσεις ο Ορεστής, είδα τυχαία ένα βίντεο της Volt. Και είπαν ότι να ανοίξουν μια πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας για να μπορεί ο κόσμος να παραθέτει τις ιδέες του και τις απόψεις του. Μια ωραία ιδέα για να μπορεί να πιάσει feedback, όπως λέμε τώρα. Υπάρχει κάτι στα καρδιά, υπάρχει ήδη κάτι στο ΑΚΕΛ αντίστοιχο. Και μια και να σχολιάσεις τούτον, πέμαξε την απόψη σου για τη δημιουργία της Volt. Θεωρείς θετική την ύπαρξη ενός νέου πολιτικού χώρου, βλέπετε το ανταγωνιστικά ως πολιτικός χώρος εσείς? Να σου πω καταρχήν πρώτο για το πώς καταθέτουν πρώτα απ' όλα τα μέλη του κόμματος τις απόψεις. Εμείς αναταχτά διαστήματα συνεδριάζουν κάθε κομματική ομάδα, τοπική οργάνωση του ΑΚΕΛ. Δεν συνέρχονται μια φορά οπότε σε εκλογές. Ναι, αλλά πάνε είναι η δική σας. Ναι, περίμενε, περίμενε. Πρώτα πρέπει να μιλούν για μερικές χιλιάδες, εν εκατόν. Και γίνονται για μένα η συζήτηση, να καταθέσεις απόψεις κτλ. Παράλληλα, πρέπει να πω ότι όντως τέτοια ιδέα για πλατφόρμα ηλεκτρονική και τέτοια έχουμε στα σκαριά εδώ και μήνες το πράγμα. Ωραία. Και το χτίζουμε για το πώς να λειτουργήσει. Αλλά εγώ, παρόλο που ακούγεται ωραίο και υπέρ να το κάνουμε, η συζήτηση ζωντανή
είναι αντικατάσταση, αντικαταστατή η σύνθεση απόψεων, δηλαδή σε μια συνέλευση, σε μια συνεδρία. Τούτο το πράγμα είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί βοηθά να συνθέτει απόψεις και να εμπλουτίζεται η σκέψη όχι μόνο του κόμματος, αλλά και του καθενός, να ακούει τη διαφορετική άποψη. Σε σχέση με τη δημιουργία του Volt, νομίζω εντάξει, είναι αντικειμενικό γεγονός, αντικειμενική ανάγκη, αν ένας κόσμος δεν τους καλύπτει το πολιτικό, τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα, θα δοκιμάσει να κάνει κάτι άλλο. Θα βάλει τις απόψεις του κάτω και το Volt και οποιοδήποτε άλλο κόμμα και να κριθεί για τσίνες. Νομίζω η συζήτηση όταν γίνεται επί των πολιτικών θέσεων. Επί των πολιτικών θέσεων, ποια είναι τα θέματα που θεωρείς ότι θα μπορούσατε να έχετε είτε συνεργασία είτε συμφωνία με το Volt, και ποια είναι επειδή τα θέματα τα οποία... Τώρα, και το ίδιο το Volt τώρα είναι να δείξει. Ας πούμε για παράδειγμα στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποθέτω θα είμαστε κοντά. Στην υπόθεση της λύσης του Κυπριακού, επίσης υποθέτω να είμαστε κοντά. Υπάρχουν άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, προχτές που συζητούσαμε για το Παλαιστινιακό μέσα στη Βουλή, έχουμε πολύ διαφορετική άποψη. Ενώ πρέπει να μπορεί να μιλήσει ότι γίνεται εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία δίπλα μας, και να μην έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, ή να μην έχει και μια εξειδανικευμένη ιδέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να πάω σε τούτον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η σχέση και η αντίληψη του Αγγέλ σε σχέση με το οικοδόμημα γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πώς τοποθετεί τον εαυτό του εντός του Ευρωκοινοβουλίου? Και πριν πάμε σε τούτον, θέλω να μας πεις έτσι σε έναν υποθετικό σενάριο στο οποίο το ΑΚΕΛ ήταν κυβέρνηση. Σε τούτην όλη την κατάσταση, μιλώ για την Παλαιστίνη και τη γενοκτονία που συντελείται από το Ισραήλ, πώς θα έπαιρνε θέση? Δηλαδή θα διέκοπτε πλήρως τις σχέσεις εξωτερικής πολιτικής με το Ισραήλ, θα τις επάγωνε, θα επένδυε σε τούτες? Γιατί τώρα βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία business as usual, συνεχίζει να... Όχι απλά business as usual, επειδή είναι τζαγκάλιας εν τον Νετανιάχου. Ξεπλένει τον Τζολας ότι θα είμαι δίπλα σου, συμβαίνει κάτι. Να πω κάτι, ότι εν και μόνο το Αγγέλη αριστερά που έχει τούν τη θέση για παράδειγμα στο Παλαιστινιακό, ακόμα και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σειρά κυβερνήσεων ευρωπαϊκών που κάνουν κριτική πολύ έντονη και πολύ αυστηρή και δεν ακολουθούν, αν θέλει, στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών ή της ευρωπαϊκής ηγεσίας, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που πάει κάθε λίγο και ξεπλένει τον Νετανιάχου. Ναι, θα μπορούσε σήμερα, αν υπήρχε μια διαφορετική πλειοψηφία και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να συζητούμε να τους επιβάλλουν εμπάρκο όπλων, να συζητούμε για κυρώσεις στο κράτος του Ισραήλ, όπως θα γινόταν για οποιοδήποτε άλλο κράτος του κόσμου έκαμνε αυτά τα εγκλήματα που γίνονται. Όπως για οποιοδήποτε. Ούτε μία πόσα επιβλήθηκα στη Ρωσία, ένα μπουτζίνα να επιβάλλονταν στον Νετανιάχου που διαπράττει γενοκτονία. Ούτε είναι η λέξη. Ναι. Γιατί δεν. Και όχι επειδή το λαλούμε εμείς, διαπίστωσε το Διεθνές Δικαστήριο με την ενδιάμεση απόφαση ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για γενοκτονία. Επειδή ένα μεγάλο. Αν δούμε την παρέθεση, sorry, για το Παλαιστινιακό. Το μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι υπάρχει πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς. Δεν υπάρχει Ισραήλ-Χαμάς. Υπάρχει πόλεμος του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων. Όποιος δεν το κατάλαβε, και επειδή ρώτησες με ποιες είναι οι διαφορές μας με άλλα κομμάτα, όποιος δεν το κατάλαβε ότι εδώ ο στόχος δεν είναι εξουδετερός της Χαμάς. Είναι να γίνει εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων. Δεν είναι η Χαμάς ο στόχος του Νετανιάχου. Είναι όλοι οι Παλαιστίνοι της Λωρίδας, της Γάζας και μετά βεβαίως και στη Δυτική Οχθή. Οπότε ένα από τα θέματα που έχουμε διαφωνίες είναι τούτο το θέμα. Να κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διάβολου. Παρακαλώ. Πάμε πάλι στην πραγματική οικονομία. Γιατί το να φορίζω. Πρώτα απ' όλα να κάνω το στέκνο ότι είμαι κατά τη γενοκτονία. Και θεωρώ ότι η γενοκτονία που κάνει το Ισραήλ. Το είναι ένα κομμάτι να το καταδικάζει. Είναι έναν οποιαδήποτε γραμμή βοήθεια προ του Παλαιστίνιου ήταν ανοιχτή, όχι να παραψηφίσει ανάποδα. Αλλά ρε παιδιά, ερχόμαστε εδώ τώρα. Υπάρχει μια στροφήνκα η οποία κλείσε με τη Ρωσία και δεν έρχονται τα ρωσικά κεφάλαια στην Κύπρο. Κλείσαμε τις εταιρείες, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να μην υπάρξουν οι Ρώσοι θεωρητικά πίσω από εταιρείες και τα κέλυφη κτλ. Μπορείς πάλι εσύ στη δυνατότητα, υπάρχει πολλά μεγάλη δυναμική πλέον που η Ισραηλίτικη ρευστότητα που έρχεται στην Κύπρο να κλείσει τη στροφήνκα. Δηλαδή η Κύπρος πάλι εξαρτάται. Που ανθρώπου και οικονομίες που έρχονται στην Κύπρο. Άλλο πράγμα είναι οι ιδιώτες, άλλο πράγμα είναι το κράτος. Για παράδειγμα, η ΑΠΕΣΗ του προσπάθησαν από προχτές στη Βουλή.
ότι για να πέσει το apartheid στην Νότια Αφρική πριν 30 τόσα χρόνια, υπήρξε πίεση οικονομική και εμπορική από όλα τα κράτη του κόσμου ότι τούτο το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Πρέπει να πιέσουμε τούτο το κράτος, τούτο την κυβέρνηση. Και άμα ήταν να πέσει το apartheid, εδώ είναι να σταματήσει η γενοκτονία. Και Γιώργο, αλλά όταν πέσει ένα, υπάρχει ένα γύρωση του Πούτιν και να λες κλείουν τα αλφα, έμεινα αντίο της Ρωσίας που καμίς, αλλά είμαστε στους ιδιώτες που γυρίζει. Δέχομαι το. Απόλυτα. Και στην περίπτωση της, Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει κυρώσεις στο όνομα του διεθνούς δικαίου, που κατά άλλες περιπτώσεις δεν το θυμάται, αλλά από κυρώσεις που πλήττουν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τάχα από πάνω το διεθνές δίκαιο, και εδώ δεν κάνει ούτε το ένα χιλιοστό για να σταματήσει τη γενοκτονία. Και, εκ των πραγμάτων, αν δεν ασκήσεις πίεση σε έναν κράτος με διάφορα μέσα, πώς το επηρεάζεις για να σταματήσει εκείνον που κάνει? Επίσης, ένα λεπτό, διότι υπάρχει τούτη συζήτηση. Ας αφήσουμε στην πάντα των ηθικών. Λένε ότι εντάξει, ότι εγκρίμαν οι Παλαιστίνοι, έτσι μας λαλούν, εγκρίμαν οι Παλαιστίνοι, αλλά να δούμε τα δικαία μας τα συμφέροντα ως Κύπρος με το Ισραήλ, τι να προέχουν. Ακόμα και να δούμε τα δικά μας τα συμφέροντα δεν είναι να ξεπλύνουμε το Ισραήλ. Γιατί? Πρώτον, δεν υπάρχει, επειδή υπάρχουν πολλοί που νομίζουν, ιδιαίτερα με τις στρατιωτικές συνεργασίες με το Ισραήλ, ότι το Ισραήλ μαζί μας και να μας προστατεύσει να γίνει τίποτε με την Τουρκία. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ανοησία. Και αμέσως πριν τα που λέμε εμείς, έφυγε πριν λίγο καιρό πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ελλάδας και λέει: δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ό,τι και αν έχει γίνει το Ισραήλ, όσες στρατιωτικές συνεργασίες και να κάναμε Ελλάδα και Κύπρος, δεν παρουσιάστηκε και δεν βοήθησε ποτέ τίποτε. Υπάρχουν δεδομένα όμως. Περίμενε, και αντίθετα την ίδια περίπτωση, ο Νετανιάχου προσπαθούσε να σάσει τις σχέσεις του με τον Ερντογάν και ο ένας με τον άλλον. Άρα δεν υπάρχουν τούτες οι φαντασιώσεις που λέω. Όταν σου φέρνει τους πυράβλους το Ισραήλ και βάλει τους μέσα στην εθνική φρουρά, οι οποίοι πιάνουν ένα πελληνικές αλφα. Πρακτική βοήθεια προς την άμυνα της Κύπρου. Και ποιο σημαίνει ότι πρέπει κάθε φορά που να γίνει κάτι να έρθει το Ισραήλ να σηκώσει? Σε αντάλλαγμα με το ότι να φύγουν ο ρωσικός οπλισμός. Να αλλάξουν τον ρωσικό εξοπλισμό για να το αντισταθούν. Αλλά το να μπορεί να σε βοηθά τεχνολογικά, να σου δει πράγματα και τεχνογνωσία. Άλλο πράγμα, η στρατιωτική συνεργασία που επιχειρεί. Όχι, δεν είναι στρατιωτική συνεργασία. Το να έχει τα πυρομαχικά του Ισραήλ, να μπορεί να χτυπήσει έναν βοήθεια από το Ισραήλ προ την Κύπρο. Έτσι, είπε σίγουρα ότι είναι αλήθεια με τον τρόπο. Αλλά στρατιωτική. Δεν ξέρω αν γίνει κάτι, μια σύραξη αθαρτία σε στήριξη. Υπάρχει αυτό το παρεδόση τη συνεργασία τη στρατιωτική και πρακτική όμω. Ναι, αλλά άμα το κάνουν άλλοι με την Τουρκία, έχουμε πρόβλημα. Άμα το κάνουν άλλοι με την Τουρκία, έχουμε πρόβλημα. Έναν τούτο το πράγμα δεν υπάρχει και το κυριότερο, γιατί είναι στις... Ναι, απλά επειδή ανάφερες ότι είναι μύθος. Είναι μύθος. Επαναλαμβάνω, είναι μύθος. Τούτη είναι η άποψη. Είναι μύθος. Και λέω, δεν λέω ότι λέω εγώ. Λέω ότι έφυγε ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ελλάδας και λέει να μην έχουμε ψευδεστήσεις για το Ισραήλ. Και επίσης έχει να κάνει με άλλο ένα πράγμα. Άμα εμείς ξεπλένουμε μια γενοκτονία δίπλα μας, που να πάμε εμείς να ζητούμε πάλι βοήθεια, γιατί είμαστε θύμα κατοχής. Έντονε ένα παντό. Έντονε ένα παντό. Στο επιχείρημα ότι. Παίρνει πράγματα ως δεδομένα, αλλά με στη βουλή και στο επίπεδο τη κυβέρνηση. Κατά την άποψή μου, φταίνει και κατηγοράσουν το πράγμα, αλλά από την άλλη, έντονε να πάω να στραγγαλίσω τον εαυτό μου με οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει την οικονομία, να πω. Ασκείς μια κριτική για τον προσανατολισμό της χώρας σου σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Και εμένα η ερώτηση μου ήταν, σε περίπτωση που ήταν κυβέρνηση, το ΑΚΕΛ θα διέκοπτε ή τουλάχιστον δεν θα προωθούσε τόσο πολλά τη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ? Για παράδειγμα, το ΑΚΕΛ είναι η μόνη πολιτική δύναμη στη Βουλή που καταψήφισε τούτα με τις στρατιωτικές συνεργασίες με το Ισραήλ. Ενώ όσο είναι κατοχικός στρατός, γιατί πρέπει να μιλάς από θέση αρχών. Γιατί πρέπει να μιλάς από θέση αρχών, όχι απλά ηθικά. Γιατί το επικαλείσαι και εσύ. Αλλά γιατί μετά το επικαλείσαι εσύ, μετά θα απευθύνεσαι στον αραβικό κόσμο και στις μουσουλμανικές χώρες. Μην αναβαθμίσετε το ψευδοκράτος γιατί είναι προϊόν κατοχής. Και να σου απαντούν, καλά, εσύ που είναι αλλού κατοχή, γιατί παίζεις πελόν. Άρα είναι το συμφέρον και της πατρίδας μας να σταθούμε σε θέση αρχών στο Παλαιστινιακό δίπλα χώρκα που έχει πάρει τέσσερις διαστάσεις των μαγελιών που δεν μπορεί να μείνει και κανένας ασυγκίνητος. Δηλαδή οι προεκτές ήταν μαζεμένοι για να πιάνουν βοήθεια φαΐν και δολοφονήσαν τους, ήταν μαζεμένοι ο κόσμος. Και ενώ η δικαιολογία ήταν ότι νιώσαν απειλή. Γίνεται να παίζουμε μελό. Η δική μας ηλικία μπορεί πολλοί να διερωτούνται
τι σκέφτεται ο κόσμος. Κάπου το θυμάμαι, δεν το άρεσε μου. Τι σκέφτεται ο κόσμος, τι έκανε ο υπόλοιπος κόσμος όταν ήταν το Apartheid στην Νότια Αφρική, όταν ήταν οι Ναζί. Δείτε τώρα για παράδειγμα. Τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος καθώς συμβαίνει τούτο δίπλα μας στην Παλαιστίνη. Τα ίδια συνέβαιναν και τότε. Κάποιοι λέγαν ότι το συμφέρον μας είναι να παίξουμε μπελό. Να σου κάνω μια φιάμε μου την εξωτερική πολιτική. Όχι, ήθελα να ρωτήσω και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάτε ζήξα και σας πιάνω. Αλλά στο εσωτερικό. Όχι, όχι, μην πάει στο εσωτερικό. Θέλω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, θέλω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σχέση... Νιώθω ότι η σχέση του Αγγέλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχέση πάθους και μίσους. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αποδεχτεί ως θέση πολιτικής αρχής την παρουσία της Κύπρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο συμμετέχει σε τούτο το οικοδόμημα, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια εσωτερική σύγκρουση ή εξ αριστερών κριτική ότι δεν είναι όσο επικριτικό θα έπρεπε να ήταν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμα και το γεγονός ότι αποδέχτηκε ενός δεδομένων την ύπαρξη της Κύπρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνούμε ότι στην Ευρωομάδα της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει και ο ευρωσκεπτικισμός, όχι τόσο ανεκτεταμένα, αλλά υπάρχει. Περίμενε, επειδή ακούσα ξανά συζήτηση για τον ευρωσκεπτικισμό. Τι είναι ο ευρωσκεπτικισμός? Ευρωσκεπτικισμός δεν είναι όταν είσαι κριτικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμα και όταν απορρίπτεις την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωσκεπτικισμός είναι όταν δεν αποδέχεσαι την ιδέα ότι η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ήπειρος πρέπει να ενοποιηθεί με κάποιον τρόπο, πολιτικά, οικονομικά, γενικά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα project, ένα μοντέλο ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το ΑΚΕΛ είναι υπέρ της Ενωμένης Ευρώπης, μιας ιδέας Ενωμένης Ευρώπης. Άρα πρέπει να φύγει. Αλλά περίμενε. Διαφορετικής από αυτήν που είναι σήμερα. Θέλω μια διαφορετική Ευρώπη. Τότε το πράγμα δεν είναι δύσκολο, ότι υπάρχει αντίφαση. Ούτε μας πιέζει κάποιος που τη μια ή που την άλλη. Ακόμα και όταν εδέχτηκε το ΑΚΕΛ την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα και κύρια για την υπόθεση του Κυπριακού, εμείς πολύ διαφορετικά τη φανταζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα είναι περισσότερο ένωση τραπεζών, ένωση. Ξεκίνησε από οικονομική ένωση. Ναι, αλλά δεν εξελίσσεται προς την καλύτερη κατεύθυνση. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πέντε μεγαλύτεροι δισεκατομμυριούχοι αυξάνουν τα κέρδη τους κατά, δεν θυμούμε τώρα τους ρυθμούς, 6 εκατομμύρια την ώρα. Τα τελευταία 3 χρόνια και την ίδια ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 95 εκατομμύρια ανθρώπους στα όρια της φτώχειας. Άρα τούτο δεν το πέσε από τον ουρανό. Τούτο έχει συγκεκριμένες οικονομικές συνταγές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Παραβλέπεις τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο κατοχύρωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας του, σε επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Ένα. Το πρόβλημα μας το κυριότερο είναι ότι οι οικονομικές πολιτικές που ενσαρκώνει και εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται να ακυρώσουν ακόμα και τούτα που λες. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιρετική νομοθεσία περιβαλλοντική. Να παίρνουν και πράγματα όπως προχτές που είναι ιδιωματικά ή μπορεί να πεις καλύτερη από όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όταν έρχονται τα συμφέροντα, η Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά όργανα παίζουν μπελόν ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες παραβιάζουν τις νομοθεσίες, τους κανονισμούς και είχαμε τον Dieselgate. Άρα το οικονομικό μοντέλο, τα οικονομικά συμφέροντα έρχονται και ακυρώνουν ακόμα και την νομοθεσία. Είπες για τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Όντως, μπορεί ας πούμε, το θέμα τα ισότητα των φύλων, πολλά προχωρημένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ήρθε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είπε, για παράδειγμα, ότι όταν γίνονται ομαδικές απολύσεις στις επιχειρήσεις, γίνεται να απολύονται έγκυες εργαζόμενοι που κατά τα άλλα απαγορεύεται. Άρα έρχεται η οικονομική φιλοσοφία και ακυρώνει τα δικαιώματα που κατοχύρωσε. Άρα ακόμα και εσύ που μου λαλείς μας είναι θετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θέλεις να τα υπερασπιστείς, πρέπει να έρθεις με την άποψη που παλεύει για διαφορετική Ευρώπη, αν όντως θέλεις να τα υπερασπιστείς. Ή ακόμα και με τη διαφθορά. Λαλούμε πολλά πιο στα θέματα διαφθοράς, διαφάνειας κλπ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που είναι τελεία αλήθεια, και έχουν εξαιρετικούς κανονισμούς και νομοθεσίες και λέω. Αλλά όταν ήρθαν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κατάρ, είχαμε το Κατάρ Gate που πολιτικοί επουλούνταν και αγοράζονταν για να προωθηθούν τα συμφέροντα άλλων κρατών, τα εμπορικά και τα οικονομικά. Ετούν τη συζήτηση, όταν σου τα λέω τούτα, θεωρείς ένα ευρωσκεπτικισμός?
Όχι, συμφωνώ 100% με το που... Άρα, εμάς, καθαρές κουβέντες, θέλουμε διαφορετική Ευρώπη. Okay. Και θέλουμε η δύναμη, το σύστημα μας τώρα στις ευρωεκλογές, είναι δύναμη διεκδίκηση. Δηλαδή, θέλουμε νιούς που εκλέγονται να πάνε πάνω, να διεκδικούν κάτι διαφορετικό. Όχι να λέμε τώρα που μας τα είπα, χειροκροτούμε. Okay. Είσαι ικανοποιημένος τελευταίων και πάμε ξανά στα εσωτερικά. Είσαι ικανοποιημένος με το... Όχι ικανοποιημένος, θεωρείς ότι έχει δυναμική και καλή προοπτική το ευρωψηφοδελτίο που έκαμε? Ναι, νομίζω το ψηφοδελτίο μας συμπυκνώνει τούτα τα μηνύματα που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Καταρχήν υπάρχουν τρία στελέχη μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΓΕΛ, που καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Ο Γιώργος Γεωργίου, ευρωβουλευτής, η Σταύρη Καλοψηριώτου, που είναι η επικεφαλής του τομέα θρημείων δικαιωμάτων του ΑΚΕΛ, έχει εμπλοκή στο Κυπριακό, ήταν στις διαπραγματεύσεις του Γκραν Μοντανά. Είναι ο Άντρος ο Καραγιάννης, που είναι δήμαρχος της Δερίνιας και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στα θέματα του Κυπριακού της επαναπροσέγγισης, ο πυρήνας του ΑΚΕΛ. Και έχει ακόμα τρεις ανθρώπους, με τους οποίους δεν είναι μέλη του ΑΚΕΛ, γι' αυτό σας είπα πριν. Η κοινωνική συμμαχία είναι ο Νιαζιώκη Ζήλιουρεκ, που είναι συνεργαζόμενος μαζί μας. Και κάναμε το ιστορικό βήμα το 19 και να βάλουμε Τουρκοκύπριο και να εκλεγεί. Και έχει τη δική του, το δικό του μήνυμα. Και είναι η Άννα η Θεολόγου, που δεν έχει αφετηρία τη δική μας, αλλά μέσα από τα χρόνια συναντηθήκαμε, όχι απλά εκλογικά, κοντά στη Βουλή, στα θέματα τα κοινωνικο-οικονομικά των τραπεζών. Είμαστε στην ίδια πλευρά. Και είμαι η Μέλανη Στέλιου, που επίσης δεν έχει τη δική αφετηρία κομματική, αλλά να ακούσεις τον λόγο της, τα θέματα της οικολογίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το θέματα της Παλαιστίνης, για παράδειγμα, που καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά βάλαμε κάποιους ανθρώπους να μας φέρουν ψήφους ή για η Εμοσάν, κάνουμε τη συζήτηση, αλλά γιατί ανθρώπους που όντως συμμεριζόμαστε κοινές αρχές και αξίες. Οπότε τούτο το πράγμα νομίζω συμπυκνώνει το μήνυμα που θέλουμε να δούμε. Εμένα δίνεται μου η αίσθηση ότι έδωσε πάρα πολύ βαρύτητα πάνω στις ευρωβουλευτικές και αφήσετε λίγο την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι αίσθηση μου για... Νομίζω ισχύει το ανάποδο. Ή εξαρτάται ο καθένας να μου θέλει παραπάνω. Για μένα είναι και για μένα αποδεκτό ότι είναι ένα από τα καλύτερα ψηφοδέλτια που κατεβάζει το ΑΚΕΛ στις ευρωεκλογές. Είναι πολλά respect άτομα που μπήκαν. Σκαλεμένοι. Εν έβαλες κάποιον για να τραβήσει ψήφους για τον άλλο. Εν δυνάμει μπορούν και έξι να πάνε και να εκπροσωπήσουν και το ΑΚΕΛ και την Κύπρο πολλά καλά στην Ευρωβουλή. Δεν βρίσκω κάποιον χτυπητό κακό άτομο. Στην τοπική αυτοδιοίκηση θεωρώ ότι υπήρξαν σοβαρά παρεδώσε και μπαίνουν άτομα που στηρίζονται από το ΑΚΕΛ, τα οποία δεν είναι καλά. Είναι η δική μου άποψη. Και τούτο έπρεπε μια να ήταν γενικά από όλα τα κομμάτια, ξαναπατώ, ότι θα πρέπει να σταματήσει το πράγμα. Δεν είναι επειδή εγώ υποστήριξα ο δικό σου για μέ, πρέπει να πάω να υποστηρίξω, sorry για την έκφραση, είναι το χάφταρ που μπορεί. Γιατί έχω το παρεδός. Δεν το καταλαβαίνω. Ένα λεπτό. Δεν ξέρω τι έχεις υπόψη σου. Εγώ πολλά παραδείγματα. Αλλά θα μπω σε προσέγγιση. Ωραία, δεν ξέρω τι έχεις υπόψη σου και επίσης το είναι να μου θεωρείς εσύ εγκαλός ή κακός, ή μπορεί να θεωρώ εγώ εγκαλός ή κακός, ή ο Ρέστης ότι εγκαλός ή κακός. Είναι ή... πολλά απλώς η τοπική αυτή. Περίμενε, εντάξει. Υπάρχουν παντού διαφορετικές απόψεις. Όχι, πάρα πολλά απλώς. Υπάρχουν παντού διαφορετικές απόψεις, γι' αυτό πάμε σε εκλογές. Ναι. Στο να κρίνεις τα πρόσωπα υπάρχει διαφορά. Αλλά να πιάσεις τη μεγάλη εικόνα. Δεν ξέρω, μπορείς έτσι να μου πεις μετά να έχεις δίκιο, να έχεις άδικο και να συμφωνήσουμε ή διαφωνήσουμε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Για παράδειγμα, οι δήμαρχοι που προέρχονται από την αριστερά και επαναδιεκδικούν, επαναδιεκδικούν διότι έχουν αξιώσεις να εκλεγούν και διότι έχουν έργο να. Ναι, δεν με ότι διαχώρισα το θέση μου. Είπα υποστηρίζονται από το ΑΚΕΛ. Δεν υποστηρίζουν του δικού σα. Όχι, περίμενε. Πρώτα απ' όλα, τουλάχιστον ο κόσμο που έρχεται αριστερά επαναδιεκδικεί και έχει αξιώσει γιατί έχει έργο. Τούτο το πράγμα σημαίνει ότι εβάλαμε ανθρώπου που όντω έκαναν δουλειά. Ας πούμε τότε στη Λάρνακα αν γυρεύκαν δεν βρίσκαν να βρουν ένα τύπο ψηφίο του Βίρα, κάτι λέει που μόνο του για το έργο που παρήγαει. Όσο αφορά συνεργασίες με άλλους, καταρχήν εμείς είπαμε, καταρχήν και καταρχάς, είπαμε ότι με τα άλλα κόμματα, για παράδειγμα το ΔΥΚΟ και την ΕΔΕΚ που παραδοσιακά συνεργαζόμαστε, δεν υπήρχε περίπτωση πλέον πολιτικά δεν έχουμε τη σχέση για να γίνουν συνεργασίες. Είναι το χάος σε σχέση με το... Άρα δεν υπήρχε κάτι που γίνεται και τον παλιά, που έγινε το συνεργασία, και λέμε ναι, ο ένας να διεκδικήσει ποτέ, ο άλλος να διεκδικήσει ποτέ. Τούτο το πράγμα ούτε πετυχαίνει, ούτε υπάρχει πολιτικό έδαφος. Τουλάχιστον στην επαρχία μας έγινε. Περίμενε. Ούτε πολιτικό έδαφος υπάρχει για να γίνει τούτο το πράγμα. Και αυτό εμείς είπαμε εξ αρχής στις επαρχιακές οργανώσεις του ΑΚΕΛ,
θα κάνετε εσείς σε τοπικό επίπεδο, σε επαρχιακό επίπεδο, ακούστε τη βάση στον βαθμό που μπορεί να γίνει και νομίζω ότι έκαμε πολύ καλύτερες επιλογές που κάθε άλλη φορά. Κάτι έχεις μες στο νου σου και κάτι σε ενοχλεί πολλά, ναι, καταλάβω το. Καταλάβω το, αλλά... Το πράγμα είναι ωραία να το λαλώ και να το διαδίδω. Απλά ενίσχυει, στην πραγματικότητα ενίσχυει. Εντάξει, δεν ξέρω σε τι άλλα φέρεσαι και περίμενε. Μπορώ να σου πω πολλά παραδείγματα, αλλά δεν θα μπω σε πρόσωπα. Πέτα, δεν, ρε, πέτα, όχι, θα μπω σε πρόσωπα. Εντάξει, μπορεί να μην τα ξέρω εγώ τα πρόσωπα στην επαρχία τη Πάφου για να απαντήσω. Δεν γίνεται επειδή στήριξα π.χ. την τάδε Δήμο των δικών του Αγγέλ, είτε για δήμαρχο, να πάω να στηρίζω κάποιον άλλον που μποτζεί για αντιδήμαρχο ή για. Για σχολική ευφορία. Αν υπήρχε η λογική να γίνει τούτη εντό Αν υπήρχε τούτη η λογική να γίνει τούτη εντό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε κεντρικό επίπεδο. Και αφού είναι από κεντρικό επίπεδο που και έγινε. Άντε τώρα, ξέρω κι εγώ, ξέρεις, μπορεί να ξέρω κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει. Να σου βάλω αλλιώς. Ήρθε η ΕΔΕ και ανακοίνωσε υποψήφιους που θα στηριχτούν από το ΑΚΕΛ, ή όχι, στην επαρχία μας. Όχι, πήγαινε η ΕΔΕ και είπε ότι να καταθέσει τις υποψηφιότητες, τις δικές της. Κανένας δεν μίλησε από πέρους του ΑΚΕΛ, τούτο έμεινε. Μπορώ να βάλω μια άλλη παραμέτρο. Ένα λεπτό. Εμείς για να αποφασίσουμε. Αποφασίζει τοπικά η κοινότητα, τοπικά η επαρχία. Δεν αποφασίζει κανένα άλλο. Ενώ θα αποφασίσει και η Κεντρική Επιτροπή του Αγγέλ. Η Επιτροπή αφήνει να εννοείται ότι αποφασίζει και η Λευκωσία για τσίνους. Εντάξει, τώρα είπες μου, είπα σου μπορεί να στέγουν. Λέω σου ότι εμείς εξ αρχής είπαμε το πράγμα ότι οι επαρχιακές οργανώσεις και τοπικές οργανώσεις να κάνουν τσίνες στις συζητήσεις, διότι. Κεντρικά, τελικό, λέγει ποιο στοχή, η τοπική. Τοπικά και επαρχιακά, για όνομα του Θεού. Αφού γίνεται συνέλευση τοπικά και βγαίνει. Να βάλω μια άλλη παραμέτρο στη συζήτηση. Μπορεί να λέει ο Γιώργος ότι εδόθηκε το μήνυμα που κεντρικά ότι πλέον δεν έχουμε τόσο μεγάλη συνάφεια με τούτους τους πολιτικούς χώρους. Άρα κάμετε τα κουμάντα σας. Αλλά στην πραγματικότητα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτον, δεν υπάρχει τόση πλειάδα ατόμων και προσώπων που είναι πρόθυμα να εμπλακούν στην πολιτική και είναι και ικανά και θα ήταν, ας πούμε, εύκολο να τοποθετηθούν σε ένα ψηφοδελτίο ή να πιάσουν στήριξη από έναν κόμμα. Και δεύτερον, δεν υπάρχει τόσο έντονη ιδεολογική χρειά στα επιμέρους ζητήματα. Εν ζητήματα πιο της καθημερινότητας, πιο τοπικιστικά, εν έχει να κάνει με το «Ειν τα θέση είναι στο Κυπριακό», για παράδειγμα, ή με το «Τι θέση είναι εσύ στην οικονομία σε τόσο έντονο βαθμό όσον...» Δεν μπορεί να τους ενδιαφέρει καλά. Να σου πω, έχει πράγματα, για να είμαι δίκαιος. Στέκει το που λες, αλλά έχει ένα άλλο κομμάτι, μπορεί να μένει το κυρίαρχο, που έχει ο καθένας τη δική του αντίληψη, ο κάθε πολιτικός χώρος τη δική του αντίληψη, ακόμα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, όταν λέω που έστω σύστημα, ότι εγώ λέω ότι θέλω ανάπτυξη για την τοπική κοινωνία και όχι για τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σημαίνει ότι αν έρθουν και που μας θέλουν να στήσουν όπως πύργους στη Λεμεσό, να στήσουν και στη Λάρνακαν, εντούν το πράγμα πρέπει να το ριοθετήσω μέχρι που πάει και που δεν πάει. Ή ότι θέλω στους Δήμους να γίνονται σεβαστές οι εργασιακές σχέσεις. Τι να μην πάμε στην αγορά αν υπηρεσίω μες στους Δήμους. Μα δυστυχώς με τα 7 χρόνια μεμοράντου δεν μπορούσε να τα κάνει και κάτι άλλο, αλλά πάμε παρακάτω. Ή ότι θα ιδιωτικοποιώ υπηρεσίες του Δήμου. Ή ότι να κάνω κοινωνική πολιτική. Ας πούμε, σας πω παράδειγμα, λάβω στην άλλη πλευρά της Κύπρου, στη Λάρνακαν, αλλά πώς βάλεις το στίγμα. Γίναν και μεγάλα έργα, μεγάλες αναπτύξεις ή προωθηθήκαν. Αλλά την ίδια ώρα έγιναν έργα στη Λάρνακα, στους προσφυγικούς συνοικισμούς, που ήταν διαχρονικά υποβαθμισμένοι, έργα εκατομμυρίων που να αλλάξουν εντελώς και την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Τούτο είναι το δικό μας στίγμα, ότι δεν είναι μόνο οι βιτρίνες των πολεών, πρέπει να πάει και το που μηνίσκει ο κόσμος ή τα λαϊκά στρώματα θέλεις. Η κοινωνική πολιτική. Θα γίνει στη Λάρνακαν γυροκομείων, φροντίδας ηλικιωμένων για χαμηλοσυνταξιούχους και θα είναι το πιο σύγχρονο σε όλη την Κύπρο, αλλά για τους συνταξιούχους με τέλεια χαμηλή σύνταξη. Τούτα είναι το στίγμα σου και όλα αυτά έγιναν. Μιλούμε για ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο έτρεξε. Όχι, λαλό σου την αντίληψη μας. Να σου το βάλω όσο πιο απλά γίνεται. Έχω εκλογές τοπικές. Και δεν έχω τα στελέχη στον τάδε Δήμο. Να σου πω, Δήμο Μπάφο, που έχουμε παράδειγμα, που δεν υπάρχει υποψήφιο στο ΑΚΕΛ. Γιατί κάνεις έναν open call να δεχτείς
άτομα που να τους δεις, να τους αξιολογήσεις και να πεις παιδιά εγώ τούτον το άτομο θέλω να κατεβάσω έναν νικηστό αγγέλ, αλλά θεωρώ ότι έχει το potential. Εντάξει, για να διεκδικήσει τούτη τη θέση. Τούτον είναι μια ανοιχτή διαδικασία, μπορεί όποιος θέλει, ακόμα και τότε στηρίζουμε πολλούς ανθρώπους που είναι εκτός του αγγέλ και μπορεί, μπορεί κάποια σε κόμμα άλλων ή μπορεί να είναι σε κανέναν κόμμα. Για να κλείσουμε με το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι η δική μου άποψη. Μπορεί να πάει πίσω να το ψάξεις, υπάρχουν παραδείγματα. Και λέω σου προσωπική άποψη, προσωπική εμπειρία, ότι υπήρχε και πάντα θα υπάρχει παρέδοση μεταξύ κομμάτων. Που είναι μια άλλη λογικό. Την άλλη εμένα και μου με στεναχωρεί είναι ότι μπορείς να βάλεις ικανά στελέχη αν το ψάξεις λίγο παραπάνω. Να το κλείσουμε όλος δάμε. Εντάξει, εγώ απλά θα σου πω ότι νιώθω ότι η μεγάλη εικόνα, ακόμα και αν υπάρχουν δεν υπάρχουν λάθη σε τοπικών επαρχιακών επίπεδων, είδαμε τα καλύτερες επιλογές. Που εν πάση περιπτώσει, να πάμε σε εκλογές να δούμε τι είναι. Η μεγάλη εικόνα, και το που νιώθουμε εμείς, είναι ότι επειδή ακριβώς έδωσαμε τον πρώτο λόγο στις επαρχίες και στην τοπική κοινωνία, τούτο το πράγμα στη μεγάλη εικόνα δείχνει ότι κάναμε τις πιο καλές επιλογές και νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να επιβεβαιωθούν και από τον κόσμο τούτες επιλογές και ιδιαίτερα ο κόσμος, οι μάρχοι της αριστεράς που έχουν έργο να δείξουν, νομίζω θα πάνε καλά. Εγώ ξεκαθαρίζω ότι δεν μιλώ για τα στελέχη ή κομματικά προσκύμενα προς την αριστερά, μιλώ για τις επιλογές που έπρεπε να στηρίξετε από κάποιους άλλους χώρους. Και κλείω το ζαμέ. Θα επανέλθουμε. Να κάνουμε τη συζήτηση ξανά και μετά τις εκλογές. Να κάνω μια ιντρικαδόρικη ερώτηση, γιατί είπαμε για τον Χριστοδουλίδη, είπαμε για τον Μαυρογιάννη. Θεωρείς αν ήταν κάπως εύκαινε σε ένα φανταστικό κόσμο ο Αβέροφ, θα ήταν καλύτερη διακυβέρνηση σε σχέση με τη συγκεκριμένη που έχουμε? Έξε, στα βασικές επιλογές δεν θα ήταν διαφορετική. Αφού συναερμικό και ο σημερινό πρόεδρο, συναερμικό και ο άλλο. Στην κοινωνικο-οικονομική πολιτική, αφού το ένα και ο άλλο λέει να συνεχίσουμε τον Αναστασιάδη. Στα θέματα τη διαφθορά, και ο ένα και ο άλλο θα εκαλύπταν αυτά που έγιναν την προηγούμενη δεκαετία. Εντάξει, το Κυπριακό, ο Αβέροφ θα ήθελε να πάμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ και τέτοια πράγματα που εμεί διαφωνούμε καθετάρα. Στις κεντρικές επιλογές δεν νομίζω να ήταν διαφορετικό. Ενδεχομένως την ικανότητα να υπήρχε μια διαφορά. Okay. Αν επειδή είναι δεύτερο γύρο, Αβέροφ Χριστοδουλίδης να παίρνει θέση το ΑΚΕΛ για στηρίξη. Πολύ καλή ερώτηση και ευτυχώς δεν ήρθαμε σε αυτή τη φάση. Okay. Ωραία. Τώρα θέλω να μετρήσουμε πόσα πίθηκε ο Σάκος. Είσαι βουλευτής, πόσο καιρό? Τώρα τον Μάιο θα γίνουν τρία. Τρία χρόνια. Μάλιστα. Τι είναι το προσωπικό έργο που είσαι να επιδείξεις σαν βουλευτής, τι επήρε στη Βουλή ή όλα πρέπει να γίνουν μετά από συζήτηση με το κόμμα, επειδή δεν ξέρω τι διαδικασίες ρωτώ αυτό. Μπορώ να το πω ως τρίτος παρατηρητής, να βάλω απλά τη δική μου άποψη στο τραπέζι. Ο λόγος που ήθελα να φέρουμε τον Γιώργο στη συζήτηση σήμερα ήταν διότι πραγματικά και εκφράζω το και σε συζητήσεις όποτε ερωτηθώ, είναι που τα άτομα που θεωρώ ότι γεμώνουν την καρέκλα του βουλευτή. Δεν νοείς κάτι για το βάρος. Όχι. Λέω το σε πολιτικό επίπεδο. Είναι πάρα πολλά δραστήριος κοινοβουλευτικά. Είναι πάντα θκευασμένος. Όποτε τον άκουσα σε επιτροπές να τοποθετείτε, πραγματικά χαίρεσαι να τον ακούεις. Και δεν είναι αυτονόητο μέσα στη Βουλή τούτο. Βλέπουμε συνεχώς βουλευτές να έρχονται στις επιτροπές και σχεδόν να μην ξέρουν το θέμα που συζητούμε στην επιτροπή. Οπότε θεωρώ ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά και που τα άτομα που ανεξάρτητα σε ποιον κομματικό χώρο βρίσκονται, θεωρώ ότι όλα τα κόμματα έχουν ικανούς βουλευτές. Που τα άτομα που λαλώ ότι χαίρομαι που. Μετά από το PR, θέλω να πει το highlight. Και τρία highlight. Εντάξει, καταρχήν για να το πω ότι δεν το λαλώ από ψευτοταμινοφροσύνη. Αλλά τούτο που λέμε, μα είναι όλα συλλογικά. Γίνονται όλα συλλογικά. Με την έννοια ότι μπορεί να πάρω μια άποψη, αλλά να συζητήσουμε στην γευτική ομάδα του ΑΚΕΛ ή με εκείνου που ασχολούνται με τα θέματα από τα ΑΚΕΛ. Να κατεβάσει μια ιδέα, ναι, ναι, ναι. Αλλά να τη συζητήσουμε, ναι. Και δεν το λέω από ψευτοταπεινοφροσύνη, ότι μπορώ να σου πω ναι, την τάδε πρόταση νόμου την κατέθεσε ο Κουκουμάς από μέρους του ΑΚΕΛ. Αλλά δεν το παίρνω προσωπικά γιατί πίσω από το όνομα έχει και πολύ άλλον κόσμο που μπορεί να δούλεψε, μπορεί να βοήθησε και όλο το πράγμα. Άρα είναι από ψευτοταπεινοφροσύνη, αλλά γιατί όντως ευκαινεί από μια συλλογική δουλειά σου. Ένα παράδειγμα που όντως
μπορεί να το έτρεξε κάθε βουλευτής μας, μπορεί να έτρεξε ένα θέμα παραπάνω που το άλλο είναι να το αναλάβει εκείνος. Για παράδειγμα, ένα θέμα που νιώθω πολύ και που το εισπρόξαμε είναι τούτο με την ορθοστασία στους χώρους δουλειάς. Σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, υπεραγορές, σούπερ μάρκετ, φούρνους, φρουνταρίες κτλ., έχουν άγραφο κανόνα ή και ρητό κανόνα ότι απαγορεύεται ο εργαζόμενος να κάτσει καθόλου τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου. Πολύτρια. Δεν έχει καρέκλα μες στο κατάστημα, διότι πρέπει να στέκεσαι και ο πελάτης να μένει μες στο κατάστημα πρέπει να στέκεσαι. Στα ταμεία δεν έχει καμπό, παρόλο που δεν θα σου κάνουν καμία διαφορά αν ανεκάθεσουν, ανεκάθετουν οι πολίτρια, ναι, του να μου χτυπά. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ πιο διαδομένο από όσο φαντάζεστε. Και καταβάλαμε πρόταση νόμου ότι θα πρέπει οι εργοδότες στα πλαίσια της νομοθεσίας για την ασφάλεια και στην υγεία των εργαζομένων να παίρνουν μέτρα έτσι ώστε μην υπάρχει εργαζόμενος σε παρατεταμένη ορθοστασία. Okay. Το υπάρχουν πρωτόκολλα ή συστάσεις που τον Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ή... Υπάρχει μια ρήτρα που Διεθνή Οργάνωση Εργασίας που έλεγε. Θα υπάρχει μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στους Εργαζομένους που τούτον τεκμηριώνει τα προβλήματα υγείας που προκαλεί η παρατεταμένη ορθοστασία στους χώρους δουλειάς. Εξίσου δηλαδή, το ανάποδο όμως, οργανισμός υγείας. Ναι, άλλο πράγμα είναι, βεβαίως. Αλλά μιλούμε από ρευματοπάθειες μέχρι καρδιακά προβλήματα σύν την καθημερινή εξάντληση. Τούτον το πράγμα επέρασε, τρέξαμε το, επέρασε και τώρα πιέζουμε να εφαρμοστεί και δεν μπορεί να φανταστείτε πόσος κόσμος επικοινωνεί μαζί μας που αντιμετωπίζει τούτον το πρόβλημα. Και είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να μην είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα του εργαζομένου σήμερα, μπορεί να είναι η μισθή, αλλά έχει να κάνει με την ασφάλεια, ναι, και την υγεία των εργαζομένων. Και έχει εργοδότες που είναι σε τούτη τη φάση που θεωρούν ότι είναι ρομπότ ο άλλος. Ναι. Το ότι θα στέκεται 8 ώρες ασταμάτητες μέσα στο χώρο δουλειάς. Τούτο το πράγμα, νομίζω είναι πολύ καλά που το κάναμε. Και αν σπρώξουμε κι άλλο να εφαρμόζεται στην πράξη, όντως βελτιώνει τη ζωή εργαζομένων. Είναι ένα παράδειγμα που τούτα που. Να κλείσουμε, Γιώργο, πρέπει να ξεκινήσουμε. Εν το γλιτών. Μητσοτάκης πήγε στη Ελλάδα και ακολουθεί το Μητσοτακέκο και πάει Καραμαλής και τα λοιπά και τα λοιπά. Παπανδρέου. Παπανδρέου και τα λοιπά. Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο η σχέση η μαμάς τέλος πάντων για να εκλεγείς? Προφανώς αποδείξαμε ότι αξίζεις με τα λεγόμενα ειδικά του φίλτα του Ορέστη. Έπαιξε ρόλο. Είναι κάτι που παίζει ρόλο στην Κύπρο. Και για την ενασχόληση σου, αν έπαιξε ρόλο με την πολιτική. Με το ενασχόληση μου είναι το πιο εύκολο. Σίγουρα το περιβάλλον στο οποίο ζεις, η οικογένεια που ζεις, κάνεις ερεθίσματα, θέλεις. Εντάξει, που το αμέσως θα εμπλακείς, πόσο θα εμπλακείς, που είναι το πόσο να εμπλακείς, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά σίγουρα καθορίζεσαι οι αξίες που αποκτάς, ή βλέπεις πράγματα που θα τα βλέπεις αν το περιβάλλον σου ήταν μακριά. Ναι, έπαιξε ρόλο, αλλά να σας πω, πριν γίνει η μάνα μου βουλευτής ή οτιδήποτε, ήμουν στέλεχος μαθητικά, αποφοιτητικά κτλ. Ναι. Ενώ εκείνον έρχεται ήρθε πολλά μετά. Εντάξει, όταν το προσπαθώ να το ζυγίσω, έχει κόσμο που το θεωρεί αρνητικά. Μπορεί να μου πει είσαι πολύ καλός, αλλά είναι να παίρνουμε οικογενειακά. Έχει και τούτο πράγμα. Έχει μια προκατάληψη αρνητική εξ αρχής. Το δέχομαι. Υπάρχει μπορεί και προκατάληψη αρνητική. Θετική, sorry. Ότι αν έχω θετική εικόνα για το. Μπορεί να το κληρονομάσω το θετικό. Νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Εν τον κοφτή είναι μόνο να κάτσει να σε δει αν κάνεις ή αν δεν κάνεις και μιλώ για όλες τις περιπτώσεις και ακόμα για μια σε έναν προβάδισμα λόγω αναγνωρισιμότητας του επιθέτου αργά ή γρήγορα αν δεν θα κριθείς γιατί είναι που κάνεις ή δεν κάνεις. Άρα είδες ότι αξιολογάς ακόμα και εσύ πριν τις εκλογές. Προσπαθώ να το μετρήσω ζώντας το που την μια είναι άδικο να πεις κάποιου επειδή ασχολείται και ο παπάς σου ή η μάμα σου ή ο συγγενής σου. Άρα να σου βάλω χ. Που την άλλη καταλάβεις ότι υπάρχει και θέμα οικογενειοκρατίας. Βέβαια η οικογενειοκρατία δεν είναι αν είμαι δαμέ. Περίμενε, δεν είναι επειδή είμαι να είμαι δαμέ και επειδή ήταν και κάποιος συγγενής μου. Αλλά να είσαι δαμέ επειδή είναι ο συγγενής σου και κληρονόμησες του. Ενώ αν τυχαίνει το άλλον, δεν είναι η οικογενειοκρατία. Η οικογενειοκρατία είναι τώρα ο καθένας λέει εγώ αξίζω. Οπότε γι' αυτό κρίνει ο κόσμος. Επί το έργο. Αλλά να πω κάτι άλλο. Επειδή πολλές φορές ειδικά εμείς που είμαστε κομματικά στελέχη με την ταπέλα και μπορεί να είμαστε
Είμαστε που μωρά, ναι, έχει να κάνει και το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά στην πορεία καταλήγει να έρχεσαι που μόνος σου αποφασίζεις. Θέλω να είμαι τόσο, να συμμετέχω, αξίζει, βλέπω πράγματα που αξίζει, κάνουν τη διαφορά. Και η απάντηση είναι ναι. Άμα είναι ναι, συνεχίζεις τη δράση. Αν απαντήσεις όχι μια μέρα, πάει σπίτι σου. Γιώργος Κουκουμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε που έκοψες που τη Λάρνακαν και ήρθες Πάφων για τη συζήτηση. Εγώ να κλείσω με εκείνο που είπα εκτός αέρα, ότι περίμενα να έρθει ένα άτομο, επειδή είσαι αρκετά κομματικοποιημένος, με πολλά ξύλινο λόγο ή ακριβώς το αντίθετο. Επειδή... Μπορεί, άμα θέλεις γυρίζω το ριπάει με ξύλινο. Πάει σε ξύλινο. Ξέροντας, ξέρω π.χ. ότι το τάδε άτομο είναι που το Αγγέλη, που το Δήσιο, ξέρω εγώ, έχει έναν τρόπο που μιλούν και μιλούν με έναν πολλά ξύλινο λόγο. Το εναντίον ήταν ευχάριστη έκπληξη ότι μπορούσα να συζητήσω τα πάντα χωρίς να υπάρξει κανένα φίλτρο και έγνωρισα ένα άτομο το οποίο χάρηκα τη συζήτηση. Παρομοίως, χάρηκα επίσης τη συζήτηση και τις δύσκολες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.